Παρόντες, Βενεντίτου Μαρία, Θεοδόσιος Σούδης, Βιδάλης Νικόλαος, Στεφάνου Νικόλαος, Μπακέδας Ιωάννης, Τηλιακός Δημήτριος, Θαλάκος Γιώργιος, Καλός Σπυρινίκη, Μουστάκα Νικόλαος, Μαθία, Δηλάπη, Τιχότσι, Αναστασία Μαμάια, Δομήκα Νίκη, Αντώνοφρο Αντώνιος, Σωμάς Γεώργιος, Μαμάια, Καπό, Αναστασία Κασούλα. Ευθοδίσεις λοιπόν της απαρτίας, ξεκινάει η συνεδρίαση. Προσπαθήσουμε λίγο να προτάξουμε το δεύτερο θέμα. Καταρχήν, επειδή είναι έκτακτο το Συμβούλιο, υπάρχουν δύο ψηφοφορίες οι οποίες ότι να γίνουν φυλακή στη διαδικασία. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η νομοδότηση για τη μελέτη παραγωγικών εκτόσεων που αφορά την προποίηση αεροπορικών για περιοδικό σταθμό παραγωγής και τεχνικής ενέργειας από τα παιδιά. Το πρώτο θέμα λοιπόν θεωρείται κατεπίγον διότι η συλλογή νομοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορούς δικαιοφορείς διοίκηση και υπόψεων του κοινού και άλλων φορέων θα διενεργούνται μέχρι τις 13/9/2019. Κρίνει το Συμβούλιο το θέμα σου κατεπίγον. Το κρίνει ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα είναι η υποβολή υποθέσεων για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο μείωση διαγραφής οφειλών. Δεύτερο θέμα θεωρείται κατεπίγον διότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το βεβαιωμένο ποσό οφειλής των ετούτων ώστε να υποβληθεί εκ των υπαγωγήθων στο 100 δόσεων που έχει καταληκτική ημερομηνία του 16/9/2019. Θεωρεί το θέμα κατεπίγον από το Σώμα. Να πω λίγο γρήγορα. Παρακαλώ. Συμφωνούμε και θα συζητηθεί, αν και δεν λήγει 16 μηνός Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε πάλι. Είναι παράταση τη Γερμανία. Όμως παρόλα αυτά, για να σταματήσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων και θα έλεγα και σε επόμενο συμβούλιο να έρθουμε ό,τι άλλα υπάρχουν σε εκκρεμότητες μετατέλειου, να τα περάσουμε και έχουμε χρονίσει και ας, μια και το ξεκινάτε ως δημοτική αρχή λίγο πιο εντατικά, σε επόμενο συμβούλιο να έρθουμε όλα τα τέλεια να τελειώσουμε και αυτά γιατί πραγματικά είναι πολλά χρόνια που είναι δύο χρόνια πριν που τα δεν μπορούμε. Άρα συμφωνούμε εμείς τουλάχιστον να περάσουμε. Άρα το θέμα αρχικά θεωρείται επειδή το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και σε επόμενα συμβούλια, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Σουσούδη, και θα μας απασχολήσει γιατί έχει ξεκινήσει τον τελευταίο μόλις καιρό να στέλνονται οι λογαριασμοί που για 4 και πλέον χρόνια δεν έχουν σταλεί. Εμείς εδώ το φέραμε και μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι και τις 2 η ώρα, δεν είναι και εδώ και οι προϊσταμένοι, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε ούτως ή άλλως είναι κάτι που θα γίνει, ας το κάνουμε γιατί αν δεν έχει κάποιο χαρτί σαν υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει και να μην το θεωρήσουμε έκτακτο το θέμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα συζητούν και τα δύο θέματα της ημερήσιας διάθεσης. Ξεκινάμε από το δεύτερο για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για το πρώτο ούτως ή άλλως θα μας καταλαβαίνω θα κρατήσει. Υπομονή λοιπόν υποθέσεων για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για εγγραφές μείωση οφειλών. Σας έχει επηρεαστεί η εισήγηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση του θέματος. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Συμφωνούμε να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν ομόφωνα, εγκρίνεται η άποψη στη εισήγηση. Η εισήγηση της υπηρεσίας για το δεύτερο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει με την καταλάβαλα. Αρχικά να διαβάσουμε την επιστολή του κυρίου Αντωνέλου, αξιότιμο κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γραμματέα, αξιότιμη κύριε Σύμβουλη και Δημοτική Σύμβουλη Δημοτικού Συμβουλίου της Άνδρας. Καταρχάς, εκφράζω το παράπονο μου για την ώρα που επιδέχεται να γίνει το σημερινό συμβούλιο, αφού κατόπιν σχετική προτάσεών που γεννιούνται εκτό από όλε τι συνεδρίε συνεχώ ο Δήμη σήμερα ξεκινήσει στι 8, ώστε να καταστεί δυνατή μετακίνησή μου από την Αθήνα. Η επιλογή τη ώρα τελικώ κατέστη αδύνατη και κατέστησε αδύνατη παρουσία μου. Δεδομένου του απαγορευτικού απόβλητου και λοιπόν συνεχώς για το αντίπλο που έφερε στην άδεια της θέσης. Είναι αναγκαίο να πράξουμε ότι πάνω και απαιτείται και για να εφαρμοστεί στο Δήμο μας την αναπλάντα με τη διάσκεψη της προβλέπει νομοθετικά με κάθε 14 παράγραφος 8 του νόμου 46/2019. Ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάθεσης σημερινής συνεδρίασης έχουμε ήδη αποστείλει προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό της εκταθμό 4/2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου του Συνόδου Δοθείου με το σχετικό θέμα. Ώστε να λάβετε υπόψη σα ότι το Συμβούλιο τη Κοινότητα Σπορθίου, σε επόμενο την βούληση τη από 6/2019 γενική συνέλευση των καθήκων μα, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά σχετικά με το άλλο θέμα. Ο κύριο λόγο αρνητική μα γνωμοδότηση είναι διότι οι ανεμογεννήτριε του σταθμού αυτού, όχι μόνο οι ορατέ από κάθε κοινότητα τη Δημοτική Κοινότητα Σπορθίου και όλου του εξελέγχου
παραδοσιακού οικισμού τη κοινότητά μα, είτε Αγιολόγια, Κόρθη, Αγωναβιό, Μουσιών από τη Σολογιά, από του οποίου η απόσταση τη λόγου ΑΣΠΙΕ δεν είναι η προηγούμενη στην πλήρη 49-828 του 2008, αλλά ιδίω επειδή λόγω του γιγαντιαίου μεγέθου του δεσπόζουν τον ιδιαίτερα αγαπητό όρμο Κορθίου, το μοναδικό εργατικό και πολιτικό κέντρο τη δημοτική μα ενότητα, όπου και η βασική πολιτική αυτή μα προκαλώντας βίαιη οπτική υποβάθμιση της οικιστικής εμπορικής τουριστικής αυτής περιοχής και καταστρέφοντας εντελώς το εσωτερικό κάλυψη. Ταυτόχρονα προσβάλλεται το δικαίωμα των Κορθιανών να απολαμβάνουν τουλάχιστον από τις κατοικίες τους τα καταστήματά τους στις τουριστικές επιχειρήσεις και τη βασική κολυμπητική αυτή τους στη θέα της φυσικής ομορφιάς του κρατικού τοπίου που κληρονόμησαν και που σήμερα καλούνται παρά τη θέλησή τους να ανεχθούν την ανάπτυξη της ελόγου ΑΣΠΙΕ στη βιτρίνα της περιφέρειας του. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Ιωάννης Αντωνέλος, πρόεδρος κοινότητας Κορθίου. Έχουμε μία επιστολή από την εταιρεία. Σας αποστέλνουμε συγκεκριμένη επιστολή με αίτημα αναβολή συζήτηση της λήψεων πάσεως επί της ΑΣΠΙΕ στη θέση Ράχη Ξηροκόπη της εταιρείας Αιωλική κλπ. Η επιστολή λοιπόν ζητάει αναβολή, διότι από ό,τι μας λένε, αναφερόμαστε στην πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην Εθνική Σελίδα του Δήμου Άδων, την 5η-12η-2019, η οποία αφορά σε κατεπίγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13/2019 για τη συζήτηση δύο θεμάτων ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και η γνωμοδότηση επί τη μελέτη των αντιμετωπικών επιπρόσωπων που σχετίζεται με την τροποποίηση του Δημοτικού Νόμου Ελληνικού Πάρκου που αγαπεί η εταιρεία μα στη θέση Ξηροκόμπη τη Δημοτική Κοινότητα Κορθίου. Με την παρούσα σα γνωστοποιούμε ότι λόγω τη μεγάλη σπουδαιότητα του πρώτου θέματο τη ημερήσια διάταξη, τόσο για την εταιρεία μα, δεδομένου ότι το ελληνικό ανάπτυξη έργο αποτελεί σημαντική επένδυση, όσο και γενικότερα δεδομένου ότι θα συμβάλλει αφενός στην ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας και επιτέλους στην επίτευξη των ενεργειακών δεσμεύσεων τόπων που έχει αναλάβει η χώρα, η εταιρεία μας επιμένει να συμμετέχει στη συνεδρίαση κατά την οποία θα συζητήσει το σχετικό θέμα και να έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις της και να παρέχει όσες διευκρινήσεις και τυχόν στοιχεία επιτεθούν. Για τους ερωτέρους λόγους και εν όψει του γεγονότος ότι η πρόσκληση αναδείχθηκε μόλις μία μέρα πριν την ημερομηνία της ενδιάσεως, παρακαλούμε για τη σύντομη αναβολή τη συζήτηση του πρώτου θέματο τη ημερήσια διάταξη, προκειμένου να γίνει εφικτή η συμμετοχή τη εταιρεία μα μέσω των αρμοδίων αυτή εκπροσώπων, η παρουσία των οποίων στην συνεδρία τη 13/9/2019 δεν είναι δυνατή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ή δεκτικών σε ελεγγύη. Αναφορικά με τον κατεπίγοντα χαρακτήρα του θέματο, σημειώνουμε ότι κατά πάγια αρμοδία των διοικητικών δικαστηρίων, οι υποθυμίε που τίθενται στην νίκηση είναι ενδεικτικέ και γνώρισε ο Δήμο Άδων δύο μετά συζητήσει στο θέμα και μετά την παρέλαση τη 35η προθεσμία και ότι στην περίπτωση αυτή η σχετική γνωμοδότηση θα κανονικά υπόψη για την έκδοση τη σχετική απόφαση στην εργόδια με την Ευρωπαϊκή Αρχή. Ευχαριστούμε τον Πρωτέρα και είμαστε στη διάθεσή σα για περαιτέρω διευκρινήσει και πληροφορίε. Βέβαια, διαπιστώνω ότι η εταιρεία έχει εδώ στελέχη, δεν ξέρω αν εμένει το θέμα τη αναμονή. Δεν είναι πρόσωπο την εταιρεία, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την εταιρεία. Εμεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πρέπει να συζητήσουμε αν παραλαμβάνουμε το θέμα ή όχι, με πρώτο συνέδρα του Πρωθυπουργού να μην αναλυθεί λόγω των σπιτών των ψηλιών που κατέστησαν το θέμα του Πρωθυπουργού. Υπάρχει κάποιο να πει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα του Αγόρε. Θα συζητήσουμε αν το αναλυθεί ή όχι και στη συνέχεια, αν δεν αναλυθεί, θα το συζητήσουμε για να μην αναλυθεί. Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Άννα. Κύριε Πρόεδρε, εάν αναλυθεί το θέμα, υπάρχει μια ημερομηνία καταληκτική 14/9. Γνωρίζουμε αν θα έχει επιπτώσει αυτή την ημερομηνία. Εγώ γι' αυτό πρότεινα στο σώμα να μην δεχθεί αναβολή, γιατί και σε γνώση από τον δικηγόρο του κ. Αντωνέλο, ο οποίο είναι επίση δικηγόρο, δεν έχουμε τη σιγουριά ότι μια μεταγενέστερη γνωμοδότησή μα θα ληφθεί υπόψη. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αλλά χρειάζονται δικαστικέ αποφάσει, τι οποίε δεν είμαστε ενδεδειγμένοι σαν Δήμο να βλέξουμε. Άρα προτείνω να απορριφθείτε από την αναβολή, να προχωρήσουμε στη συζήτηση του θέματος. Η φάκελη είναι πλήρης, έχουμε τις μελέτες, έχουμε τα πάντα, έχουμε τις προηγούμενες αποφάσεις. Έχουμε εδώ ανθρώπους της εταιρείας να προσδοκιστούν αν χρειαστούμε κάτι. Αλλά το σώμα θα αποφασίσει ψηφίζοντας. Σε σχέση με το θέμα της αναβολής, την άποψη που λέει ο πρόεδρος και η νομικός ελοχτηρίου δεν είναι διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζει η μη έγκαιρη νομοδότηση. Επίσης, και με την εταιρεία που μίλησα, ζήτησαν εκτός από την εμπιστοσύνη μας, είναι και μια νομική νομοδότηση του δικού του νομικού τμήματος που να είναι και να λέει και να μας το διασφαλίζει αυτό. Δεν ήρθε. Να κάνω και μια παρατήρηση που θα το πω μετά και στην ουσία του θέματος.
Η συγκεκριμένη εταιρεία, από όσο γνωρίζω και από όσο φρόντισα να μάθω, δεν έχει έρθει και σε κάποια επαφή με το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια που θέλει να κάνει την επένδυση. Άρα, δεν έχουμε απέναντί μας και μια εταιρεία που να είναι και τόσο συνεργάσιμη, χωρίς αυτό να πήρε στην ουσία. Αυτό είναι άλλο θέμα σε σχέση με την υποθέτηση. Άρα, εγώ προτείνω να μην αναβληθεί από τη στιγμή που και ο πρόεδρος του τοπικού και ο κύριος Ζάνης που προεδρεύει τον όρμο, αλλά και το πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Να δούμε λοιπόν στην εφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της αναβολής. Να σκώσω και ένας παρακαλώ για να μην είναι. Υπέρ της αναβολής. Παρακαλώ. Άρα εγώ ομόφωνα μπορεί και ο τρέχος αναβολής. Πριν τοποθετηθούμε, θα ήθελα να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της εταιρείας σε σχέση με την ουσία της χρονοδότησης. Και όποιο άλλο έχει έρθει, γιατί έχει πολύ κόσμο μπορεί να μιλήσει και μετά να τοποθετηθούμε και εμεί. Πείτε λίγο το μας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παπαδόπουλος Γιώργος. Δουλεύω στην εταιρεία Παιδική Άνδρου Ρέχη Ξηροκόπη, στη Μητρική, στη Μυτιλινέως. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα για να σας εφόσον χρειάζεται να γίνει και να συζητηθεί το θέμα, ορισμένα τεχνικά θέματα που υπάρχουν μέσα στο πάρκο. Δεν μπορώ να σας πω ότι εκπροσωπώ την εταιρεία. Ο διευθύνοντας σύμβουλος δεν μπορούσε σήμερα να έρθει, ούτε η κυρία Τσοπανίδου, η οποία είναι αρμόδια για τις σχέσεις με το Δήμο, οπότε να σας πω ότι έχει προηγηθεί για τις προηγούμενες επαφές με το Δήμο. Πρόκειται για μελέτη περιβαλλοντικών εκτός αν αφορά τροποποίηση των ήδη υφισταμένων περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί από το 2018. Μέσα υπάρχουν κάποια θέματα που τροποποιούνται επί του σχεδιασμού του αρχηγού και γι' αυτό έχει έρθει σε εσάς να το αναδώσει από την περιφέρεια. Επί της αρχής, η ημερομηνία αυτή που αναφέρεται αφορά τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν εκλειθεί να γνωμοδοτήσουν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Αιγαίου. Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σας έχει διαβιβάσει το θέμα για να δώσετε ουσιαστικά δεύτερη γνωμοδότηση, σύγχυση, όπως θέλετε πείτε το, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν συζητηθεί εκεί, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Άρα, κατά την άποψή μου, το έχω ζήσει σε πάρα πολλά έργα. Όπως σας απέστειλε στην επιστολή του ο κύριος Μπερδεμπές, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι οι ημερομηνίες αυτές προσπαθούν να πούνε στις υπηρεσίες περίπου το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να κινηθούν. Κατά πενθήμερο μπορεί να γίνουν και 70 μέρες και 40 μέρες. Απλά πρέπει λίγο να επισπεύουν, να μην τα αφήνουν για 2, 3, 4, 5 χρόνια έχει υπάρξει από αυτό που μας είπατε. Εγώ σας εξηγώ απλώς ότι. Από αυτό που μας είπατε. Και θα μπορώ. Και νομίζω ότι η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή θα μπορούσε να σας δώσει μια άποψη σήμερα. Γιατί. Ξεκινήσαμε δυστυχώς να μην δώσει. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω. Επειδή τη συγκεκριμένη επένδυση έχει γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το 2012 αρνητικά. Γνωμοδότησε την περιβαλλοντική όρη. Έρχεσαι να είναι τροποποίηση. Για να βοηθήσουμε το σώμα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει διαφοροποιηθεί, ώστε ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί και η απόφασή μας, θα θέλαμε να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με την τεχνική περιγραφή τη τροποποίηση. Ωραία. Απλώς να σας πω καταρχήν ποιο είναι το έργο. Αφορά το σχεδιασμό ενός ελληνικού πάρκου 5 ανεμογεννητριών. Ισχύως 3 ΜΒ κάθε μία, συνολική ισχύ 15 ΜΒ, οι οποίες θα εγκατασταθούν στο βορειότερο τμήμα της κορυφής Ράχη Ξηροκόπη. Ξέρετε που βρίσκεται όλοι. Η διασύνδεσή του θα γίνει στον υποσταθμό Άνδρου που είναι στον Πιτροφό, μέσω υπογείου καλωδίου μέσης τάσης. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη μεταφορά των ανεμογεννητριών από τον όρμο Κορφείο, από το γυαλό, με απλή απόβαση, δηλαδή με φέρι που βγαίνει στο γυαλό χωρίς κάποιες περαιτέρω κατασκευές,
Αλλά και από εκεί, μέσω του δρόμου που είναι ο βιολογικός, αν δεν κάνω λάθος, ανέβαινε πάνω στο βουνό. Επειδή στο μεταξύ αυτό έχει σχεδιαστεί, πέρα. Και η διαδικασία νομοδότησης κατέληξε το 18. Επειδή στο μεταξύ από κοντά ήρθε ένα δεύτερο έργο στην περιοχή Φραγκάκη, ήρθαμε σε επαφή με μια άλλη εταιρεία, η οποία άλλη εταιρεία είχε σχεδιάσει και σχεδιάζει να υλοποιήσει το έργο με τη μεταφορά των αλμογεννητριών από τον όρμο στα νότια του νησιού, εκεί που βρίσκεται η υπογειάλωση που, που πάει για Τίνο. Στενό. Ναι, στο στενό, στον όρμο στενό. Και θεωρήσαμε ότι είναι καλό για να υπάρχουν συνέπειες, να μην... Επειδή υπήρχαν και η αρνητική γνωμοδότηση τότε του Δήμου, για να μην υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις προφανείς κατά τη μεταφορά, σχεδιάσαμε, αλλάξαμε το σχεδιασμό και η κύρια αλλαγή είναι ότι θα ακολουθήσουμε ως όδευση από τον όρμο στενό μέχρι το έργο. Όπως ξέρετε, ανεβαίνει ο δρόμος, πάει μέχρι προφήτη Ηλία περίπου και μετά στέλνει παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο που λυθεί περίπου 4 χιλιόμετρα. Ταυτόχρονα γίνεται μια μικρή μετατόπιση των αλμογεννητριών ώστε να απομακρυνθούν, ώστε να έρθουν όλες από την ίδια πλευρά, την ανατολική. Σχετίζεται με το πρόγραμμα LIFE και τους περιορισμούς του... Όχι, αυτό σχετιζόταν ότι υπήρχαν σαφή μηνύματα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σαν αλμογεννήτριες ώστε να υπάρχει το μικρότερο δυνατό οπτική όπληση από τον γυαλό. Άκουσα πριν αν επιτρέπετε δεν το γνωρίζω την απόφαση. Θα σας ρωτήσω λίγο αυτό. Βεβαίως. Για και να το πει ευτυχώς από την κατάλαβα. Εδώ η τοπική κοινότητα έχει δύο ισχυρισμούς. Ο ένας ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει οπτική επαφή από όλους τους εξαρτήτους τους οικισμούς, δηλαδή από τα Ιδόνια, από τον Κόρθε, από τον Αμουνακό, των Ουσιών, από την πίσω μεριά και από τον όρμο Κορθίου. Ισχύει αυτό ή έχει αλλάξει κάτι με την τοποποίηση? Ούτε πριν, ούτε τώρα ισχύει για ποιους οικισμούς. Αλλά δεν άλλαξε κάτι, είναι ότι ήταν πριν κάνει την πρώτη φορά. Ναι, η μετακίνηση είναι αρκετά μικρή, είναι ορισμένα μέτρα ανά ανεμογεννήτρια, δηλαδή κάποια είναι 30, κάποια είναι 50. Οι οικισμοί που είπατε, όλοι πλην του όρμου Κορθίου, είναι παραδοσιακοί οικισμοί. Από όλους αυτούς υπάρχει μελέτη οπτική όφλησης, μελέτη φωτογραφιστική, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία οπτική επαφή με αυτούς τους οικισμούς. Είναι μέσα στη μελέτη. Από το γυαλό, από ένα σημείο της παραλίας και μετά, προφανώς φαίνονται. Και είναι άμεσο. Τα μασούρια και για τους κόμπερ και για τους κόμπερ. Άρα υποστηρίζετε ότι φαίνονται από τα χωριά που είναι... Είναι μέσα στη μελέτη, θα το βρείτε. Υπάρχει σχετικό σανού. Αυτό που έχει παρέλαση. Λέγομαι Γιάννης Μεκιάρης, είμαι περιβαλλοντολόγος. Έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου για την οροποίηση της απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τη εκπόνηση τη μελέτη ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου. Όσον αφορά τη θέαση και την οπτική επαφή με το έργο, στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως γίνεται, όπως κάνουμε συνήθως σε όλα τα ελληνικά πάρκα, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι οι οικισμοί πώς φαίνεται το ελληνικό πάρκο από όλους τους οικισμούς. Αυτό που κάνουμε, ακολουθούμε δύο διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι ότι τρέχουμε ένα μοντέλο, δηλαδή δεν το κάνουμε με το χέρι, γίνεται αυτοματοποιημένα, που αυτό το μοντέλο μπορεί και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των αλμογεννητριών και το ύψος των αλμογεννητριών και επίσης λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό ανάγλυφο της περιοχής, μπορεί να καταλάβει και πόσες αλμογεννήτριες φαίνονται από κάθε σημείο του χάρτη. Άρα δηλαδή μέσα στη μελέτη μας υπάρχει ένας ειδικός χάρτης που λέγεται χάρτης θέασης.
αυτός ο χάρτης θέρμανσης έχει διάφορα χρώματα. Εκεί που δεν έχει χρώμα, στις περιοχές που δεν έχει χρώμα, είναι οι περιοχές που δεν φαίνεται καμία ανεμογεννήτρια. Εκεί που έχει κίτρινο χρώμα, είναι οι περιοχές που φαίνονται όλες οι ανεμογεννήτριες. Εκεί το χρώμα που φαίνονται τέσσερις ανεμογεννήτριες. Τρεις, δύο, μία ανεμογεννήτρια. Άρα δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει μια πολύ καλή εικόνα από ποιες περιοχές του χάρτη, από ποια σημεία του χάρτη, άρα και από ποιους οικισμούς φαίνονται οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι η μία διαδικασία που κάνουμε. Η δεύτερη διαδικασία, όπως είπα, είναι ότι κάνουμε μια φωτορεαλιστική απεικόνηση. Δηλαδή, προσπαθούμε να δείξουμε σε μορφή φωτογραφίας πώς φαίνονται οι ανεμογεννήτριες. Άρα, αν ανατρέξετε στο παράρτημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα δείτε φωτογραφίες από συγκεκριμένες θέσεις οικισμών που φαίνεται η περιοχή του αιωλικού πάρκου και εκεί είναι οι ανεμογεννήτριες όπως θα φαίνονται αν αυτό κατασκευαστεί. Άρα δηλαδή με αυτά τα δύο εργαλεία προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα πώς φαίνονται οι ανεμογεννήτριες. Να ρωτήσω κάτι, να γίνει μια μοδέλη που είναι ανεμογεννήτριος. Γιατί οι κάτοικοι και οι ομόφωνα και το τατοπικά συμβούλια λένε ότι φαίνονται οι ανεμογεννήτριες. Δεν είπα ότι φαίνονται. Μπορούμε να ανοίξουμε το χάρτη και να δείτε ότι από πολλές περιοχές ναι, φαίνονται. Το κόρτι, τα ειδόνια, φαίνονται ή δεν φαίνονται, γιατί μας είπε το πέμπτης. Φαίνονται από τους περισσότερους οικισμούς, από τα ειδόνια δεν φαίνονται. Είναι στο βουνό, πίσω. Είναι το κόρτι. Ωραία. Το άλλο που σας λέμε ότι δεν εκτελείται η προεπόμενη αποτυχία είναι η απόσταση. Είναι η απόσταση από παραδοσιακούς οικισμούς. Το ορίζει το χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ. Ναι. Αλλά το οποίο το θέτει στο 1,5 χιλιόμετρο, για να μάθει. Αυτό όμως που αναφέρει επίσης το ίδιο το χωροταξικό είναι ότι αυτή η απόσταση δεν ακολουθείται εάν δεν φαίνεται η ανεμογεννήτρια. Λοιπόν, οι δύο οικισμοί που είναι οι πιο κοντικοί είναι τα ειδόνια και το κόρτι. Γενικά το κάνω, το ξέρω κι άλλο. Από το αμαντακτικό νομοσχέδιο να την πίσω μεριά, Εγώ ξέρω του οικισμού απ' έξω. Ανοίξουμε λίγο το χάρτη, να είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Το θέμα μα είναι το θέμα μα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2012 μέχρι και σήμερα, δηλαδή από αρνητική θα γίνει θετική, αλλάζοντας τον τρόπο μεταφοράς τους? Και ένα άλλο θέμα. Είπατε ότι θα μετατεθούν από το στενό προς τα πάνω. Έχετε περπατήσει τον δρόμο του στενού ποτέ? Το ναι. Θα μπορούν να περάσουν αυτές οι τεράστιες δαλίκες με τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες νομίζω σε ύψος είναι 120 μέτρων, και να έρθουν πάνω, ή θα διαμορφώσετε και τον δρόμο? Προφανώς θα διαμορφωθεί ο δρόμος σε κάποια σημεία. Θέλει διαπλάτευση. Αν διαβάσετε τα ανοίγματα. Όχι. Νομίζω ότι συζητάμε επί της δικιάς μας μελέτης. Η μελέτη δικιά μας δεν λέει κάτι τέτοιο. Ούτε οι ανεμογεννήτριες της δικιάς μας έχουν ύψος 120 μέτρα. Η ανεμογεννήτρια αποτελείται από δύο τμήματα, από πολλά τμήματα. Το πρώτο κύριο τμήμα της είναι ο πύργος. Ο πύργος αυτός που θα εγκαταστήσουμε εμείς είναι 78 μέτρα ύψος. Και έρχεται σε 4 κομμάτια. Και μετά είναι η μηχανή, όπως είναι πάνω, και τα τρία φτερά. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα κομμάτια, λοιπόν, τα φτερά. Και ο πύργος που έρχεται σε 3 κομμάτια. Μπορείτε να μας πείτε το ύψος των ανεμογεννητριών και πόσο είναι από την κορυφογραμμή και πάνω, πόσο φαίνονται? Και άλλο ένα ερώτημα. Το υπάρχον δρόμος, ο χωματόδρομος, είναι περίπου 4 με 5 μέτρα, δεν είναι παραπάνω. Πόσο πρέπει να ανοιχτεί ακόμη για να περάσουν τα λίγες? Και σε όλη τη διαδρομή του δρόμου υπάρχουν ιδιοκτησίες. Δεν είναι κάτι ελεύθερο. Υπάρχει συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους όλους, δίνουν τα κοράφια τους για να γίνει διαπλάνηση? Καταρχήν, η ανεμογεννήτρια έχει το ύψος της μέχρι το ρότορα, δηλαδή το κέντρο που γυρνάει ο κύκλος, είναι 78 μέτρα. Και το φτερό έχει μήκος 41 μέτρα. Το ακροπτερίγιο, λοιπόν, επάνω βρίσκεται στα 119 μέτρα. Για περίπου
Προπτερίγιο. Κανεί βρίσκεται σαν το μεταπτωμένο. Η προηγούμενη. Προπτερίγιο είναι μονοκόμματο. Τώρα για τον δρόμο που είπατε, γνωρίζουμε τον δρόμο. 4 μέτρα θα ήταν μια χαρά αν ήταν παντού. Εμείς θέλουμε 4 μέτρα καθαρά. Αν μπορεί να πατήσει 4 μέτρα, είμαστε εντάξει. Στην ευθεία. Στην ευθεία. Στην ευθεία, ναι. Οι στροφές. Οι στροφές δεν είναι. Όπως ξέρετε, ο δρόμος αυτό δεν είναι τεράστιος. Δεν έχει ιδιαίτερες στροφές. Ειδικά όταν διατρέχει το βουνό παράλληλα, είναι αρκετά ευθύς. Έχουν περιγραφεί μέσα στη μελέτη και οι εργασίες που θα γίνουν, σε ποια σημεία θέλει διαπλάτηση αυτό. Γιατί μπορεί να είναι και 3 μέτρα κάπου. Αυτό το 1-1,5 μέτρο δεν είναι μόνο το κατάστρωμα, είναι για τα πλαϊνά του. Και επίσης έχουν καταγραφεί και όλες οι ιδιοκτησίες. Μέσα στα σχέδια που βρίσκονται στη μελέτη υπάρχουν οι ιδιοκτήτες, έχουν καταγραφεί. Η συνεννόηση δεν πρόκειται για παλωτρίωση, πρόκειται για μίσθωση. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η διαδικασία όμως συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και ουσιαστικά να λύσουμε μια συμφωνία θα γίνει εφόσον υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι. Ενώ σε αφορά το ύψος από την κορυφογραμμή και πάνω, σας είπα ότι το κέντρο της ανεμογεννήτρας μηχανής στα 78 μετά. Άλλο ρωτάω. Ναι, το ίδιο, δεν το βλέπω. Το ακροπτερίγιο στην πάνω θέση του βρίσκεται στα 119 μετά. Άρα είναι 40. Πόσο πάνω θέση. Απάντηση, ναι, 48. Αυτή είναι η απάντηση. Στην κορυφογραμμή πέντε. Δεν είναι 58, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Α, αυτό είναι. Μάλλον το κορυφογραμμή. Άρα είναι 40 μέτρα. Λογικά το μηχάνημα που λέτε είναι στην κορυφογραμμή, για να κάνει τον αέρα. Έχει πέσει λίγο από πίσω. Γιατί είναι από τον δρόμο, από τον δρόμο και μηχανισμό μέχρι τη λάμπη είναι 40 μέτρα. Είναι 40 μέτρα πάνω από την κορυφογραμμή, γιατί δεν είναι πιο σημαντικό. Αφαιρώντας τα 119 από το 78. Τώρα μην θα δούμε. Παρακαλώ, έχει κάποιος άλλος, θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. Μείνε πριν τον κύριο Στεφάνους. Παρακαλώ, από τους δημοτικούς συμβούλους. Μία ερώτηση. Μιλήσατε πριν για μία ακόμα εταιρεία που θέλετε να συνεργαστούμε. Όχι να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε, ναι, να συνεργαστούμε στο κομμάτι των συνοδών έργων. Η οδοποιία, όπως και το άνοιγμα του χανταριού για να μπει μέσα η γραμμή μέσα στάσης υπόγεια, πάρα πολλές φορές εταιρείες μεταξύ, όταν είναι γειτονικές, συνεργάζονται. Άρα μιλάμε ότι παραδείγματο θα έχουμε και ακόμα ένα πάρκο, έτσι. Δηλαδή, πόσες αεροπυγίδες θα βάλει η άλλη εταιρεία. Η άλλη εταιρεία θα βάλει 5, πόσο ξέρω, στο τωρινό σχεδιασμό της. Μάλιστα. Μια ερώτηση σας παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε έτσι συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Όχι. Όχι, όχι. Έχουμε κάνει κτηματογράφηση, γνωρίζουμε ποιοι είναι, ειδικά στη θέση του Ελληνικού Πάρκου τους έχω συναντήσει, τους έχω βρει, έχουμε μιλήσει. Μπορείτε να πείσεις παρακαλώ τη σκοπιμότητα. Το 12 υπήρξε αρνητική γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 13 έγινε από το δασαρχείο από τις αποδεδομένες, από παρακτηρισμό της περιοχής. Μάλλον ο χαρακτηρισμό του 850 θερμάτων στην περιοχή εκεί ω πορτοϊβατική, άρα ω δημόσια. Αυτό με ποιο σκοπό είναι εκεί. Καταρχήν, για την γνωμοδότηση του 12 δεν γνωρίζω. Δεν ήμασταν παρόντες. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Ξέρω μόνο την απόφαση που έχω δει στο Διάβια που λέει απλά γνωμοδοτούμε αρνητικά. Αυτό είναι το χαρτί που θυμάμαι. Τώρα. Κατά την αδειοδοτική διαδικασία για ένα ολικό πάρκο πρέπει να γίνει πράξη χαρακτηρισμού στην περιοχή που καταλαμβάνει. Αυτή την πράξη χαρακτηρισμού την κομίζεται το αρμόδιο δασαρχείο. Ελήψη δασαρχείου Συνάνδρο, το κάνει η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων μαζί με το δασονομείο εδώ, Συνάνδρο. Επί της απόφασης, το τι βγάζει, το τι χαρακτηρίζει, δεν έχει καμία σχέση η εταιρεία. Είναι εντελώς διαδικασία των δασικών.
Όλα αυτά από θυμάμαι πολύ. Δηλαδή δεν υπήρξε έτοιμα από την εταιρεία να γίνει αυτό το δοσαρχείο, πήγε μόνο το δοσαρχείο. Όχι, σας είπα ότι είναι διαδικασία διοδότησης. Εμείς το προκαλούμε, εμείς κάνουμε πράξη χαρακτηριστικού. Ναι, ναι, είναι μέσα στη διαδικασία, αλλιώς δεν γίνεται να διοδοθεί. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει το δασαρχείο και το ίδιο το κράτος, εάν αυτός που πάει να σχεδιάσει ένα πάρκο βρίσκεται μέσα σε περιουσία του κράτους ή όχι. Και ανάλογα αν είναι όχι, στο τέλος της διαδικασίας, ο επενδυτής πρέπει να έχει εξασφάλιση της χρήσης της γης από όποιον την κατέχει. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, αν στη μελέτη της οπτικής οπλίσης, εκτός τα χωριά της κοινότητας Κορδίου που αναφέρουμε, έχει γίνει μέρημνα και για τα χωριά που έχουν οπτική επαφή με το έλεγχο. Για παράδειγμα, το Κοχύλου που είναι απέναντι και η κοινότητα Παλοκάστρο όπως η Λαβιά και η Ριανσέ. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε δει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή το σημείο εκείνο που υπάρχει ο χάρτης θέασης. Εκεί προφανώς και δείχνει ότι από ένα όριο που σας είπα, από τη μέση της παραλίας του Γυαλού και προς τα βόρεια, υπάρχει πλήρης οπτική. Προφανώς και στο κάστρο Κοχύλου, φαίνεται, είναι απέναντι. Αν ξέρετε την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι. Okay, έθεσα το ερώτημα. Την είδα τη μελέτη, είδα και τους μετουσιοκλήσεις. Απλά ήθελα να γίνει αναφορά σε αυτά τα χωριά, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο Συμβούλιο, έτσι. Και προφανώς είναι χωριά που θεωρώ ότι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος των κοινοτήτων αυτών. Αλλά θεωρώ σωστό, ας πούμε, να μην περιοριστούμε μόνο στα χωριά της κοινότητας Κορδίου. Η εταιρεία συζήτησε γύρω στα 800 στρέμματα στην περιοχή. Και μετά ο κύριος Φάμελος, ο υπουργός, σας έδωσε 30. Αυτό αληθεύει, γιατί... Όχι. Το ζήτησα, δεν το καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσω πώς είναι... Θα σας εξηγήσω πώς είναι η διαδικασία. Ένα αεολικό πάρκο χωροθετείται καταρχήν μέσα σε ένα πολύγωνο ιδεατό. Δεν είναι ο χώρος που θα καταλάβει. Επειδή αυτό το έργο έρχεται από το μακρινό 2001, το πολύγωνο του ήταν σχεδόν όλο το βουνό που είναι στην πλάτη όλων αυτών των οικισμών που είπαμε. Αϊδόνια, όλο αυτό. Με κάποιες γνωμοδοτήσεις και κυρίως μέσω των αρχαιολογικών υπηρεσιών ζητήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός, ο παλιός, να αλλάξει. Και ενώ υπήρχαν 18 μικρές ανεμογεννήτριες, να γίνονται 5 πιο μεγάλες. Αυτό κυρίως για το κάστρο Κοχύλου, ώστε να είναι πολύ πιο μικρή η έκταση. Τώρα, ένα πάρκο, όπως σας είπα, επειδή είχε λοιπόν κρατηθεί από παλιά αυτό το αρχικό πολύγωνο, το πολύγωνο υπήρχε, αλλά στην άκρη του, στην πιο βόρεια άκρη, υπήρχαν οι ανεμογεννήτριες. Αυτή την αναδυστυχία την διορθώσαμε, τροποποιήσαμε και μειώσαμε το πολύγωνο στο άκρος αναγκαίο. Δηλαδή πριν ήταν 2.000 στρέμματα, που βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με το πάρκο, το πάρκο ήταν στην άκρη του. Και παρέμειναν τώρα 200 στρέμματα. Τα 200 στρέμματα είναι πάλι ιδεατά. Το πάρκο θα στηθεί μέσα σε 25 στρέμματα. Συνολικά, κάθε πλατεία είναι ο χώρος εκεί που γίνεται η ανέγερση του αναμεγαλωτικού. Άρα, δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Ένα έργο τροποποιείται. Δεν μας δίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης ή οποιοδήποτε γνωμοδοτεί τις εκτάσεις, μας τη δίνουν η κατάληψη του έργου. Δηλαδή, πού πατάει, να το πω πολύ αυτά. Απλά να προσθέσω το πού πατάει το έργο μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει γίνει μεγάλη ανάλυση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πόσα στρέμματα καταλαμβάνονται από το έργο. Και πρέπει να πούμε ότι το έργο, ο σχεδιασμός του έργου είναι τέτοιος ώστε η κατάληψη του γενικά είναι μικρή. Γιατί είναι μικρή, πρώτον γιατί η οδοποιία πρόσβασης σήμερα υπάρχει και άρα αυτή η βελτίωση της οδού ακολουθεί μια υφιστάμενη οδό και άρα δηλαδή η κατάληψη είναι η όποια διαπράτηση χρειάζεται. Και οι πλατείες είναι 5 πλατείες, οι οποίες είναι δίπλα σε αυτή την οδό και χρειάζονται
μόνο μία διάνοιξη για την κατασκευή των πλατιών. Δεν έχουν δηλαδή μεγάλα μήκη εσωτερικής οδοποίησης. Και επίσης και η γραμμή διασύνδεσης είναι υπόγεια και είναι κάτω από τον υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Άρα δηλαδή έχουμε κάνει μια εκτίμηση ότι η καθαρή κατάληψη του έργου δεν είναι πάνω από 37 στρέμματα, η συμβολική. Θα ήθελα να κάνω μια, έτσι, ένα zoom out, να δούμε το θέμα, όχι ήρθε μια εταιρεία για ένα άλλο πάρκο και συζητάμε γι' αυτό, το οποίο εμείς δεν το λέμε πάρκο, το λέμε βιομηχανικό ρευολογικό σταθμό, γιατί το πάρκο είναι μια λέξη που παραπέμπει σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτή τη κλίμακα τη κατασκευή των 100 τόσων μέτρων ύψους για το κυκλαδικό, ιδιαίτερα το οποίο. Γιατί σε τρεις γραμμές μόνο, για να ξεκινήσω μακροσκοπικά, και το όλο αυτό πόλεμο της ενεργειακής μετάβασης που ξεκίνησε και το έχει προσυπογράψει η χώρα μας και άλλες 45 χώρες από τη Γερμανία έχει ξεκινήσει αυτό. Το τέτοιο και αυτό το σύστημα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εγχείρημα με πάρα πολύ μεγάλα δημόσια έργα και πανάκριβα και η χώρα μας αυτή τη στιγμή πληρώνει δισεκατομμύρια επιδοτήσεων για αμφίβολες μειώσεις διοξιδίου του άνθρακα που δεν τις παρούσε να συζητήσουμε, απλώς κρατήστε το. Μπορούμε να κάνουμε μια ενημέρωση γιατί για μένα τα παλιότερα δημοτικά συμβούλια που είχαν πει ότι δεν θα πούμε ναι ή όχι σε κανένα ελληνικό σχηματισμό στην Άνδρα που είναι αδειοδοτημένα ήδη 200 τόσα μεγαβάτ με τελική έγκριση και άλλα 200 με άδεια παραγωγή σε χοντρικά νούμερα. Αν δεν υπάρξει μια μελέτη σε επίπεδο νησιού που να λέει τι θέλουμε, πού το θέλουμε και υπό ποιους όρους το θέλουμε. Ελλείψη μιας τέτοιας προσέγγισης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και ενεργή, για μένα οτιδήποτε συζητάμε είναι, δεν έχει βάση. Στις γενικές γραμμές να προσθέσω ότι όλο αυτό το ενεργειακό εγχείρημα στο οποίο έχει πει η χώρα κρυβαίνει πολύ το ρεύμα μας, το βλέπουμε όλοι στο ρεύμα μας. Το ΕΤΜΕΑΡ έχει εκτοξευθεί, που είναι ακριβώς η επιδότηση μέσω των οποίων μέσω των ιδιωτήσεις αυτές είναι τα 4-4,5 δις το χρόνο για όλη η Ελλάδα στις ιδιωτήσεις και κάποια από αυτά τα χρήματα πενιχρά ψίχουλα γυρνάνε στους Δήμους από τις εταιρείες. Τα οποία τα πληρώνουμε όλοι, δείτε το ΕΤΜΕΑΡ, δείτε το κόστος διασυνδέσεων, τα καλώδια πέσανε δημοσία δαπάνη και στο βόρειο κομμάτι του καινούργιο που πέφτει τώρα και στο νότιο. Και ένα αστερίσκο εδώ, ο Δήμος πρέπει να επιστατήσει αυτόν τον έργο που είναι εν εξελίξη. Υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να τηρηθούν, είναι στον Αιγιαλό. Πρέπει ο Δήμος Άνδρων να έχει συνέστηση ότι αυτά τα έργα γίνονται όπως μιλάμε και να τα παρακολουθεί αν και άλλο ότι τηρούνται τα ελάχιστα. Τώρα, προσπαθώντας να το εστιάσω στο συζητούμενο το σημερινό λιγάκι και να τονίσω μερικές από τις τοπικές. Αυτά που σας είπα μέχρι τώρα δείχνουν ότι τα φοβερά ωφέλη της φαινομενικά ελεύθερης και καθαρής ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλά επιδοτούμενα και αμφιβόλων παραδοτέων μειώσεων. Αλλά τώρα να φτάσουμε στα τοπικά. Αυτή την εισαγωγή οφείλα υποχρεωμένος να την κάνω γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για το τοπικό αγνώντας το ευρύτερο. Και σε όλους μας πιστεύω θα έπρεπε να ισχύει, για όλους μας ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος θα ήθελα να είναι ευρύτερη από ένα τοπικό συμφέρον, ευρύτερη από οικονομικά δεδομένα και να είναι και ευρύτερη χρονικά. Αν γίνουν αυτά που λέμε για την Άνδρο και αυτές τις τεράστιες κατασκευές, το νησί θα αλλάξει χαρακτήρα στους αιώνες των αιώνων. Είναι 3.000 χρόνια ιστορία, είναι ένα μέρος που λέει το Λάινο Λάινο, όπως τον Όμηρο, και εμείς τώρα κρινόμαστε εστιάζοντας σε πολύ μικρά κομματάκια της πραγματικότητας να δούμε αν θα το κάνουμε όπως θα το κάνουμε ή όχι. Τοπικά λοιπόν, μιλάμε για μηχανές διαστάσεων που αν έλεγε κανείς ότι θα ερχόμαστε στις Κυκλάδες να χτίσουμε 150 ξενοδοχεία, 45 ορόφων, 40 ορόφων, πόσο βγαίνει, τι θα λέγαμε, θα το συζητούσαμε καν. Λέμε ότι αυτή η περιοχή συγκεκριμένη, να πω μια παρένθεση, για το συγκεκριμένο έργο μαζί με το άλλο έργο στο Φραγκάκι, εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την οποία αίτηση ακύρωση για αυτά τα έργα, έχουν καταθέσει φορείς με πολύ ευρία εκπροσώπηση στο νησί. Εκτός δηλαδή από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, που εδώ είναι ο κ. Σύλλογος από το ΛΑΕΦ, θα μας πει τους λόγους, γιατί εκεί πέρα υπάρχει η φωλιά του μοναδικού ζευγαριού σπιζαετού στην Νότιο Άνδρο κτλ. Λοιπόν, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία έχει τα ορνηθολογικά ενδιαφέροντα, τα οποία φυσικά άπτονται και των ήπιου τουρισμού και άπτονται και των συμφερόντων του νησιού.
Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Το δίκτυο οικολογικών οργανώσεων έχει μια ευρύτερη θεώρηση που προσωπώ εγώ. Αλλά από τους τοπικούς φορείς μιλάμε για τον κυνηγετικό σύλλογο άνδρα. Μιλάμε για το σύλλογο εθελοντών δασοπυροσβεστών άνδρα. Μιλάμε για την ΚΙΝΣΕΠ άνδρα. Μιλάμε για την προσπάθεια άνδρα ως ρούτς με τα μονοπάτια. Οι φορείς αυτοί έχουν μια πολύ ευρεία εκπροσώπηση, όχι μόνο γεωγραφικά και θεματικά στο νησί. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι φορείς και είναι και η εταιρεία της κυρίας Μασέλου μέσα σε αυτό και είναι και 27 πολίτες. Και μπορεί και να ξεχνάω και κάποιον φορέα. Στα άλλα νησιά παρακάτω, να βάλω ένα αστερίσκο, στην Πάρο και στην Τίνο συγκεκριμένα, η αντίδραση και η εναντίωση σε αυτή την εκβιομηχάνηση του τοπίου τους είναι τόσο κάθετη και τόσο ριζική, που είναι και οι πέτρες κυριολεκτικά εναντιούμενες. Δηλαδή, ο Δήμος, οι φορείς έχουν υπογράψει 700 αιτήματα στο Υπουργείο για την Πάρο συγκεκριμένα, αυτά τα ΔΕΛΤΑ 11, αν θυμάμαι καλά πώς τα λένε, που ο καθένας πολίτης ή φορέας αναλύει δικούς του λόγους. Η Άνδρος, ενώ έχει πολλαπλάσια πίεση και πολλαπλάσια απειλή, ακόμη δεν έχει αντιδράσει καθόλου. Να κλείσω την παρένθεση και να γυρίσουμε λοιπόν στην προσφυγή. Η προσφυγή έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουμε την απόφαση. Και αφορά και το πάρκο που συζητάμε σήμερα. Πάρκο, βλέπετε, το λέω και εγώ. Η πλήση εγκεφάλου δουλεύει. Μετά από τα ακούς. Ο βιομηχανικός λοιπόν σταθμός αυτός, για να ξεκολογεί το κάνουμε συνεπείς, έχει εκκρεμεί αυτή η προσφυγή. Αλλά πέραν της προσφυγής, η τοπική κοινωνία πρέπει να δράσει και να ενεργήσει. Γιατί αν περιμένουμε από την προσφυγή μόνο, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι. Λοιπόν, το live της Άνδρου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο lives στην Άνδρου που είναι εν εξελίξη. Είναι ένα σωρό ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κατατίθενται για να πάρει ένα αποτέλεσμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του ΛΑΕΦ και των αρχών και των παραμέτρων που καλείται να υπηρετήσει. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 εκατομμύρια ευρώ για το ένα ΛΑΕΦ που αφορά το Άντρος Πάρκ και να λέει ότι εκεί είναι προστατευόμενη περιοχή και μετά εμείς να την αναιρούμε το χαρακτήρα της αντιπροδόμησης οδηγής κάνοντας αυτές τις πλήρες επεμβάσεις. Ούτε είναι δυνατόν να δίνουμε άλλα 2 εκατομμύρια για τις αναβαθμίδες, τις αμαρχίες που λέμε εδώ, και να χτίζουμε 10 μασχές και για να διαπλατείνουμε δρόμους και τα λοιπά, να χαλάμε άλλα τόσο ή και περισσότερο. Τώρα, σε επίπεδο κοινωνικό, είμαστε σε συζητήσεις που ξεκίνησαν από το 2000, κοντεύουμε μια 20ετία συζητήσεων, όπου ουσιαστικά έρχονται εταιρείες και χαράζουν ένα, κάθε μία το δικό της συμφέρον, φυσικό είναι, εταιρεία, ένα χάρτη καινούριο για την Άνδρα. Και η Άνδρα δεν συζητάει. Δεν υπάρχει ουσιαστική κουβέντα που να γίνει στο νησί. Πλην αυτών των λίγων συγκεντρώσεων, λίγων όσον αφορά τη συμμετοχή, γιατί υπήρχαν πολλές συγκεντρώσεις, που κάνουμε προσπαθώντας να ενημερώσουμε και να ακούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό είναι μια εξέλιξη που θα αλλάξει το χαρακτήρα του νησιού. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί μου, είτε διαφωνεί. Δεν μπορεί να διαφωνήσει ως προς την τεράστια επίπτωση που θα έχει. Λοιπόν, και το γεγονός ότι όλη αυτή η απόφαση που συζητάτε τώρα για να πάρετε δεν είναι καν δεσμευτική, είναι και προσβλητικό. Απ' τη μία δεν λέει στην κοινωνία να λάβει μέρος τόσα χρόνια. Παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ διχαστικό για την κοινωνία και δεν μιλάω για εσάς. Η κατάσταση. Εσείς είστε ένα κομμάτι της κατάστασης. Παράδειγμα, δεν μπορεί να έρχεται μια εταιρεία να πιάνει, να βρίσκει τους οικοπεδούχους, δεν μου αρέσει η λέξη κόπανο, τους ιδιοκτήτες γης, τους θεματοφύλακες γης θα έπρεπε να πω. Και να τους λέει, ωραία, θα πάρετε εσείς 5 δεκάρες, εσείς οι 10 που είσαστε πάνω στην κορυφογραμμή. Και οι υπόλοιποι, όχι άλλοι 10, γιατί όταν βάζεις ένα πράγμα 100 τόσα μέτρα, ακυρώνεις οποιαδήποτε άλλη χρήση γης για άλλους 100 ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα. Όταν γίνει το έργο, θα πάνε να βρουν τους άλλους και θα αρχίσει ο εμφύλιο. Να είστε βέβαιοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκτός άνδρου καν, που είναι κληρονόμενοι στην Αυστραλία, είναι στην Αμερική. Μέχρι και σε ταξί στην Αθήνα μου ούτυχε, άκουσα κάπου, λέγανε για το βόρειο κομμάτι. Έχω εκεί κάτι στρέμματα. Τι, ξέρετε κάτι? Να με ρωτάει τώρα ο ταξιτζής στην Αθήνα. Παράδειγμα. Λοιπόν, μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ ώρα, όπως ξέρετε, γιατί ασχολούμαι 15 χρόνια και για την ιστορία και για τους κυρίους να πω ότι εγώ είμαι περιβαλλοντολόγος και ξεκίνησα κάνοντας δωρεάν μελέτες υπέρ της αιωλικής ενέργειας μέχρι να πάρει η εξέλιξη αυτή τη μορφή που πήρε, η οποία είναι, πώς το λένε, ο αντίποδας αυτού που οραματιζόμαστε. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή κριτική από όλες τις πλευρές. Κριτική από τους ανθρώπους που προτάσσουν τα οικονομικά στοιχεία
γιατί τα οικονομικά στοιχεία για τη χώρα είναι πάρα πολύ αρνητικά. Είναι πάρα πολύ καλά ίσως για τη Γερμανία, αλλά και εκεί βραχυπρόθεσμα, γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι σε βάθος χρόνου και η δική τους βιομηχανία θα υποφέρει από αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν στοιχεία από πλευράς οικολογίας που δείχνουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Κάνω μια ανακεφαλαίωση και σας αφήνω να αποφασίσετε. Αυτό που μας λέγανε για το θέμα της μείωσης του διοξιδίου για λόγους πάρα πολλούς. Ένας από τους βασικούς είναι το φυσικό αέριο που λειτουργεί ο ΠΑΚΑΠ και η στοχαστικότητα κυρίως του φορτίου, δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα έχουν αυξομοιωμένη απόδοση και δεν αποθηκεύονται με οικονομοτεχνικά εφικτό τρόπο η ενέργεια που παράγουν. Και κοινωνικά είναι εντελώς απαράδεκτο. Πληρώνουν δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν σε ελάχιστους και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τώρα ειδικά το μιλάμε για ανταγωνιστικότητα ξανά και ξανά και ξανά. Εγώ υπήρξα εκτός από οικολόγους και βιοτέχνης και είχα δική αναταιρία και άμα μου διπλασιάσει σε μένα την τιμή του ρεύματος δεν μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός, ό,τι άλλο και να κάνω. Και Ιαπωνέζος να γίνω και να μην δίνω λεφτά στους εργάτες και να μισούνε, πάλι δεν θα είμαι ανταγωνιστικός. Οπότε ο Δήμος Άνδρου για μένα θα έπρεπε με αφορμή τη σημερινή συζήτηση που θα νομοδοτήσει ό,τι νομοδοτήσει, να μην εστιάσει στο πού φαίνεται το συγκεκριμένο, πόσο από ποιες οικισμούς, που είναι φυσικά σημαντικά όλα αυτά, αλλά να διευρύνει τη θεώρησή του και να πάρει μια γενικότερη θέση. Εγώ έχω δεσμευτεί με την ομάδα των παιδιών που βοηθάνε σε όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε καταλάβει το τι επίκειται στο νησί, να κάνουμε μια παρουσίαση στην οποία θα ήθελα να κληθούν και οι εταιρείες, να κληθούν και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, όχι έστω και στο παραπέντε. Στο παραπέντε είμαστε για τις μπουλντόζες. Όλα τα άλλα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε 200 μεγαβάτ που να ξεκινήσουν χθες. Συγγνώμη, 200, ναι, είναι περίπου 100 τόσο μεγαλύτερο, σε όλο μαζί, οι οποίοι φτάνουν για να λιώσουν τελείως το νησί, να το αλλάξουν για πάντα. Κρατήστε ό,τι σας είπα, παρακαλώ. Δεν έχει σημασία ποιος λέει τι, γιατί μίλησα και με τρία καπέλα, το παρατηρήσατε έτσι. Μίλησα και με οικονομική φυγρά, και με οικολογική και με κοινωνική. Σημασία έχει ποια επιχειρήματα μιλάνε στη συνείδηση του καθενός και τι μπορούμε να κάνουμε εγώ και πέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Μαύρο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω αν καταλαβαίνουμε τι πάει να γίνει. Και αν δεν είχε βγάλει ο κύριος Μπουκίσης τις φωτογραφίες που βγήκανε 5 μέρες πριν την νομοδότηση, θα ξέραμε τι πάει να γίνει. Οι οποίες φωτογραφίες, δεν ξέρω από πότε τις έχει η εταιρεία, οι οποίες σε καμία περίπτωση λόγω του ευρυγόνιου φακού που είναι από την Google δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, γιατί η κορυφογραμμή που είναι απέναντι από το κόρφι, από τα χωριά πάνω τους παραδοσιακούς οικισμούς, φαίνεται ότι είναι στην Περπέραν. Αν έχετε. Δεν ξέρω από πότε είναι και γιατί να βγει, αυτό το λέω προς όλους εδώ τους δημοτικούς και τους προηγούμενους και τους τωρινούς, γιατί να βγει στην τοπική κοινωνία τώρα αυτή η εικόνα. Μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν ξέραμε αν θα φαίνονται ή δεν θα φαίνονται από το κόρφο. Λέγαμε θα φαίνονται, δεν θα φαίνονται, δεν ξέρουμε, δεν βαριέσαι. Ήτανε κάποιοι εδώ κύριοι γραφικοί, τους θεωρούσαμε, αλλά τελικά αποδειχθήκαν ότι δεν είναι τόσο γραφικοί. Τέλος πάντων, αυτό προς τους κυρίους δημοτικούς συμβούλους. Τώρα προς την εταιρεία, γιατί εκπροσωπώ το τοπικό του όρμου, γιατί δεν είχαν ποτέ σε επαφή μαζί μας. Αυτό το πράγμα, γιατί. Γιατί δεν ζητήσανε γνωμοδότηση από μας. Πήγανε, ζητήσανε από την πίσω μεριά γνωμοδότηση, καλό ζητήσανε, και εμείς όλοι απέναντι οι παραδοσιακοί οικισμοί που θα τις βλέπουμε, δεν ζητήσανε, δεν ρωτήσανε. Θα πούνε ρε παιδιά, τυπικά, έστω τυπικά. Δεν είπα ότι μπορεί να την πετάξουν στον πάλαμο των αγρίστων. Αλλά τυπικά, να ρωτήσουν, να πούνε ρε παιδιά, σας ενοχλεί να τις βάλουμε αυτές απέναντι. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Γιατί. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Νίκος Ογούλας, μηχανολόγος, μηχανικός, με καταγωγή από το Κόρφι και έχω μεγαλώσει και στο Κόρφι, στο Γυαλό, στον όρμο Κορφί. Αλλά από όλη την άνθρωπο που δεν θέλω να ξεχωρίσω κάτι και θέλω να μιλήσω λίγο γενικά. Βάζοντας κάποιες νέες παραμέτρους στην κουβέντα που ίσως να έχουν σημασία και να αντιληφθείτε το θέμα λίγο διαφορετικά όλοι, γιατί εμένα είναι η ειδικότητά μου και καταθέτω την τέχνη και επιστήμη μου στη διάθεση του Συμβουλίου. Ίσως να έχουμε πάρει το όλο θέμα εντελώς λάθος. Στην εξήγηση, στην κατανόηση και στο τελικό αποτέλεσμα που έχουμε να φέρουμε σήμερα εις πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι οι φορείς, και αυτοί που αντιδρούν και αυτοί που δεν αντιδρούν, και όλα τα πρόσωπα που
είναι θετικά προσκύμενα ή αρνητικά προσκύμενα, δεν έχουν αντιληφθεί ότι καλώς ή κακώς έχουμε ανάγκη την ενέργεια. Όλοι θέλουμε να καταναλώνουμε. Από τη στιγμή που θέλουμε να καταναλώνουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παράγουμε αυτή την ενέργεια που θέλουμε να καταναλώνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κοινός τόπος. Νομίζω πως όχι. Επομένως, ειδικά τώρα που οι ηλεκτρικοί σταθμοί στη χώρα μας θα βγουν εκτός λειτουργίας, όπως καταλαβαίνετε, παρόλο που έχει θεσμοθετηθεί, είναι εθνική σημασία όλα αυτά τα πράγματα γύρω από την ενέργεια. Επομένως, καταρχήν να είμαστε δικαίως κριτικοί, αλλά να είμαστε και αποτελεσματικοί. Οι αφορισμοί, οι δαιμονοποιήσεις, οι πανηγυρισμοί υπέρ κάποιων πραγμάτων δεν έχουν λόγο ύπαρξη, νομίζω. Επομένως, πρέπει να αποφασίσουμε. Από τη στιγμή που θέλουμε την ενέργεια, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την παράγουμε. Έχει κανένας εδώ να προτείνει εναλλακτικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος? Μικρά αερολογικά. Καταγράφεται και είναι πολύ σωστό. Τυχαίνει άντρος να έχει ένα από τα ισχυρά αεολικά δυναμικά. Να το στερήσουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να βάλουμε κάποιους κανόνες. Τι χρειαζόμαστε όμως, καλός ή κακός. Αλλιώς το αντίπαλο δέος είναι η πυρηνική ενέργεια. Θέλει κάποιος την πυρηνική ενέργεια. Ξέρουμε τι οπτικές παρεμβολές και θεάσεις έχει. Ξέρουμε τους κινδύνους που γεμονεί. Άρα τι έχουμε να συγκρίνουμε? Έχουμε να συγκρίνουμε αν θα βλέπουμε ένα μισθό ή αν θα βλέπουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν νομίζω να τίθεται τέτοια σύγκριση. Να ακούσω ευχαρίστως οτιδήποτε άλλο πέσει στο τραπέζι για εναλλακτική μορφή παραγωγής ενέργειας. Δεν νομίζω, επειδή είναι η τέχνη και η επιστήμη μου, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος καλύτερος, οικονομικότερος και περιβαλλοντικά αποδεκτός. Αυτά ήθελα να πω. Να μην δαιμονοποιούμε οτιδήποτε, να είμαστε δεκτικοί και να συζητάμε όμορφα και πολιτισμένα. Για το καλό του τόπου και της πατρίδας. Η νομοθεσία έχει προβλέψει όλα αυτά τα πράγματα και έχει κρίνει ότι είναι υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας από μένα. Λέγομαι Παντελής Ιωάννης, εκπροσωπώ το τοπικό συμβούλιο του Κορφίου, που είναι άμεσα ενδιαφέρον. Μας είπατε προηγουμένως για τους παραδοσιακούς οικισμούς Αηδονίων και Κορφίου ότι δεν θα υπάρχει οπτική επαφή. Μάλλον δεν ξέρετε καλά τους οικισμούς αυτούς. Είναι σε μεγάλη εμβέλεια και τα Αηδόνια και το Κορφί. Υπάρχουν περιοχές όπου όντως θα είναι εμφανές από εκεί πέρα. Δηλαδή, από την περιοχή του Αγίου Στέφανου και τον οικισμό και η Βόρεια. Από την περιοχή του Κορφίου είναι η περιοχή του Παπλατώνα και ο Τάμπος του Όρμου, του Γυαλού, που λέμε, του Κορφίου γενικότερα. Το έχετε κοιτάξει αυτό, το έχετε δει, ή μείνατε με αερολογίες. Και έχετε πει ότι από την περιοχή των Ανεμογεννητριών μέχρι τα Αηδόνια είναι 1,5 χιλιόμετρο, από ό,τι έχω διαβάσει στην περιβαλλοντική μελέτη. Είναι παραπάνω από 6 χιλιόμετρα σε ευθεία. Και για το φίλο μου τον Νίκο, ήθελα να ρωτήσω. Μιλάς για την Άντρο, Νίκο. Γιατί είναι τυχαίο ότι οι άλλες περιοχές, δηλαδή όπως Πίνος, Πάρος, Στάγραφα τώρα, γιατί αυτοί αντιδρούν? Δηλαδή, για πες μου, γιατί αυτοί αντιδρούν και εμείς να μην αντιδράσουμε? Είναι κοινό όλο αυτό που πάνε να δημιουργηθεί. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Με αφορμή αυτό που συζητάμε σήμερα για το Κόρφο, υπάρχουν τέτοιες μελέτες και για άλλες περιοχές της Άντρου? Λοιπόν, μήπως πρέπει να το δούμε συνολικά? Μήπως πρέπει να ενημερωθούμε ποιες περιοχές, τι είναι, πώς πρέπει να αντιδράσουμε, αν πρέπει να ενημερωθούμε? Νομίζω ότι έρχεσαι στα λόγια του κ. Μαβή, ο οποίος έθεσε μία ακόμα παράμετρο από αυτές που έχει θέσει την κοινότητα Κορφίου, που είναι μια ολοκληρωμένη άποψη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μια συνολική μελέτη για το που μπορεί να γίνει ένα αερολογικό πάρκο και δεν είναι δυνατόν να γίνει εκεί που ο καθής αιτείται. Τα λέω καλά, κύριε Μαρή, που κατάλαβα κανένα αυτό. Ναι, αυτό νομίζω ήταν πολύ σημαντικό, αυτό που λέει ο πρόεδρος. Ότι δεν πρέπει να γίνει μια συνολική, να αρχίσουμε να αιτηθούμε, να γίνει μια συνολική μελέτη για το που μπορεί να γίνει από τα αερολογικά πάρκα. Δεν μπορεί να γίνει. Την προηγούμενη φορά που συνδυάσαμε εδώ, ήταν για ένα αερολογικό πάρκο το οποίο μα ζητήθηκε να γίνει στα Γαϊδονίσια. Στο Γαϊδονίσια, στα Γαϊδονίσια, συγγνώμη. Το άλλο ήταν στο Παπλατάδρο. Δηλαδή τώρα το να συζητάμε όπου έχει προγραμμή, αλλά όπου αποφυγείται μια αίτηση,
σε αυτό και να πολιτιστούμε και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά στη σημερινή απόψη. Ευχαριστώ. Κουρία Σιμίνα, ονομάζομαι, γιατί είμαι κάτοικος του Κοχύλου και είμαι και μέλος της Κινησέα του Άμβλου. Απλώς ήθελα, επειδή αναφέρθηκε πριν για το κατά πόσο πρέπει να βγουν άλλες, αν υπάρχουν καλύτερες μορφές ενέργειας, απλώς θα ήθελα να θέσω την ερώτηση και να δω μια ακουστή δηλαδή εδώ πέρα, πόσο από αυτή την ενέργεια που θα παραχθεί εκεί θα επιστραφεί στην τοπική κοινωνία, στην Άμβλου και στην Ελλάδα γενικότερα. Και στην Άμβλου, αυτό μας είναι ενδιαφέρον. Πόσο από αυτή την ενέργεια θα έρθει πίσω σε εμάς. Αυτή είναι η ερώτηση. Επειδή η Άμβλος είναι διασυνδεδεμένο νησί, η ενέργεια αυτή αξιοποιείται από όλο το ελλαδικό ηλεκτρικό σύστημα. Επομένως, καλύπτει και την Άμβλο και την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας. Γι' αυτό είναι και η ύψης της εθνικής σημασίας. Άρα δεν μπορεί να. Στον χώρο σήματο θα έρθει όλη η ενέργεια ως μισό λάδο. Δεν είπα εγώ για όλη η ενέργεια. Δεν είναι η ενέργεια που παράγεται, δεν είναι αυτοχρονισμένα καταναλισκούμενη. Αξιοποιεί το ειδικό δίκτυο το οποίο έχει κάποια σημαντική αξία για την Ελλάδα και διαχέεται σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει ανάγκη κατανάλωση, καταναλώνεται. Στην άκρο, στην άκρο, στην δίκτυο, στην δίκτυο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει ένα τόπο ο οποίο έχει το πλεονέκτημα. Ας το πούμε, να έχει αέρα, θα πρέπει αυτός ο τόπος να λειτουργήσει σαν μια ηλεκτρογεννήτρια για την νησί Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα λοιπόν, πριν κάνω την τοποθέτησή μου, είναι μια παρατήρηση αυτή, άρα λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας του νησί μας και πάνω σε αυτό, τότε να βάλουμε τις βάσεις και να συζητήσουμε πάνω σε μια μελέτη η οποία θα γίνει με αυστηρούς όρους, με την τοπική κοινωνία και με όλους τους παράγοντες. Αλλά θα πάω στην τοποθέτησή μου. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα που έθεσε ο κ. Γούλας, αν υπάρχει εναλλακτική μορφή παραγωγής της ενέργειας που καταναλώνουμε. Λοιπόν, θα το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα αυτό. Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος, αυτό το νησί είναι παραγωγικό, εκτός από το να είναι μια μπαταρία. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι και στις τοποθετήσεις των υποψηφίων πριν τις εκλογές. Α, δεν υπήρχαν τέτοιες. Δεν το ακούμπησε κανένας. Μισό λεπτό. Όχι, δεν με ακούσατε. Ούτε σου πιπέκα. Προσέξτε τι θα πω. Εντάξει, με εδώ θα πηγαίνω μόνο. Προσέξτε. Μη προτρέχετε. Σε όλους τους υποψηφίους, θυμάμαι το θέμα ήταν πώς μπορεί η Άμβλος να γίνει πιο παραγωγική. Θυμάστε το παιδί. Πρωτογενής τομέας. Πρωτογενής τομέας, μπράβο. Τριτογενής τομέας. Τουρισμός. Και όχι μαζικός τουρισμός. Κυρίως εναλλακτικός τουρισμός, γιατί η Άμβλος δεν έχει ποτέ μέσα για μαζικό τουρισμό. Εναλλακτικός τουρισμός. Λοιπόν, και θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο άπτεται αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Δηλαδή, θα γίνει παραγωγική παράγοντα ρεύμα και αυτή η παραγωγή ρεύματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες σε τελική ανάλυση είναι πολύ πιο παραγωγικές. Δηλαδή, το να στηθούν οι ανεμογεννήτριες θα πάρει 2-3-5 μήνες, θα δουλέψουν τα χωματουργικά, θα πάρουν 5 ψίχουλα οι ιδιοκτήτες των εκτιμάτων που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες και τέρμα. Όλο το υπόλοιπο κέρδος θα το πάρει η εταιρεία από τις τσέπες των καταναλωτών απευθείας. Παραγωγικότητα αυτό δεν λέγεται. Παραγωγικότητα λέγεται αυτό που έκανε για παράδειγμα η Απηγαία, που ήρθε, εκπαίδευσε μελισσοκόμους και αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέοι μελισσοκόμοι οι οποίοι παράγουν βιολογικό μέλι. Παραγωγικότητα λέγεται αυτό που προσπαθεί να κάνει το ΛΑΕ. Δηλαδή να φτιάξει φυσικά πάρκα πάνω στην Άντρα, τα οποία να είναι επισκέψιμα, στα οποία να μπορεί κανένας να πηγαίνει και να θαυμάζει τη σπάνια βιοποικιλότητα του νησιού μας. Παραγωγικότητα είναι αυτό που κάνουν οι Άντρες Ρουτ και οι Trekking Άντρες. Δηλαδή που φέρνουν περιηγητές από όλο τον κόσμο για να περπατήσουν σε αυτά τα υπέροχα και τα σπάνια, το σπάνιο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο απειλείται από τέτοιου είδους επενδύσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να αντιστρέψω το ερώτημα και να πω μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι αυτό το νησί να βγει από αυτή την κατάρα της έλλειψης παραγωγικής δραστηριότητας, η οποία είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να διατηρήσει τον ενεργό του πληθυσμό και να στραφούμε προς πιο υγιείς παραγωγικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει επιδότηση. Το πάρκο δεν θα αποφεληθεί κάποιες επιδότησεις, επειδή αναφέρθηκε. Με στη μελέτη δεν. Αποζημιώνεται, δεν είναι το τίποτα.
Μην το κάνετε αυτό, δεν το πιέσουμε. Για να βρει. Για να βρει, εσύ καθένα. Για να καταγραφεί τα πάντα. Με στη μελέτη. Θέλω να στερήσουμε στο δόντρο να δούμε όλα. Αλλά διαφωνούμε. Αυτό απλώ είναι για χάρη τη ακρεμολογία. Δεν είπα. Όπω και εσεί είχατε αλλάξει το όνομα. Το ελληνικό πάρκο το κάνατε αιωλικό βιομηχανικό κέντρο. Το πάρκο ξεπαλίζει. Μέσα στη μελέτη δεν υπάρχουν εικόνες από το Google, δεν κατάλαβα σε τι αναφέρεται ο κύριος. Υπάρχουν πραγματικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία, μέσα τα οποία μέσω υπολογιστή αναπαριστάνουν σε κλίμακα το πώς θα φαίνεται η ανεμογεννήτρια. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και πιστέψτε είναι λίγο το γραφικό αυτό. Πιστέψτε με, είναι άποψή σα. Όλοι μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη. Φωτογραφιστικό δεν είναι αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι. Το Google δεν κρατάει κλίμακες, δεν κρατάει ύψη. Να το εξηγήσω στους ανθρώπους. Μπορεί να το ουξύνει ή να το μειώσει. Το ανάλυσο στο Google. Εδώ μιλάμε για κανονικές φωτογραφίες. Δεν είναι πειραγμένε. Η συμπορία είναι πειραγμένη. Ακόμα και αν είναι πειραγμένες, όταν μπαίνει η ανεμογεννήτρια, αν υπάρχει κάποια παρέκκληση τέλος πάντων, αυτό θα μεταφερθεί και στην ανεμογεννήτρια. Και επίσης, αυτό είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση. Ποτέ δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν θα διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με την πραγματικότητα. Διότι αυτό γίνεται με ψηφιακό τρόπο και ο μέγεθος της ανεμογεννήτριας μπορεί και συγχρονίζεται με βάση την απόσταση από το σημείο που του βλέπει. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρχει παρέκκληση, αυτό μπορεί να εδώ μιλάμε για ηθελημένη. Εδώ μιλάμε για ηθελημένη παρέκκληση. Και να το πούμε. Επίσης να πούμε ότι η φωτορεαλιστική απεικόνηση δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία. Το κάνουμε εμείς ως για λόγους πληρότητας. Δηλαδή η νομοθεσία δεν ενθουσιαστήκαμε. Για μπορεί κάποιος να έχει μια αίσθηση. Πώς το φαίνεται. Να συνεχίσω. Επειδή ακούστηκε ότι ζητήσαμε γνωμοδότηση από άλλη κοινότητα, πόσο γνωρίζω, δεν αληθεύει. Δεν ξέρω για ποια κοινότητα μιλάμε. Όχι, γιατί δεν ζητήσατε. Όχι, είπε ο κύριος για κάποια. Το άλλο δικαστήριο. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι είναι η Πορθία και η Πορθία. Είναι η ίδια. Δεν έχουμε ζητήσει τίποτα εμεί. Είναι η ίδια. Νομίζω ότι αυτό είναι η ίδια από εμάς όλοι. Εντάξει. Οπότε ούτε από αυτού ζητήσει, δηλαδή από κανένα. Όχι, οι κύριοι εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε. Εμείς καλούμαστε όταν έρθει σε οποιαδήποτε τοπική κοινότητα και έρθει στο Δήμο, καλούμαστε να συζητήσουμε. Εδώ πέρα μιλάμε για εξαιρετικό. Είμαστε 10 μέρες μετά την κατήδευση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το ζήτησε η Περιφέρεια. Ναι, μέσω της περιφέρειας ζητήθηκε. Το μετά ζητήσαμε εμείς από τους... Ναι, νόμιζα ότι ήταν... Για τα ανταποδοτικά μας μιλήσατε. Θα σας πω. Μιλήσαμε για στοχαστικότητα. Τα ΑΠΕ έχουν μια στοχαστικότητα. Τα αιωλικά μπορεί να φυσούν, κάποια στιγμή θα σταματήσουν, μετά θα ξανασυνεχίσουν. Είπατε ότι σήμερα δεν σας ικανοποιεί η στοχαστικότητά τους. Πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται η τεχνολογία των μπαταριών. Τα αιωλικά μαζί με μπαταρίες θα είναι πολύ λιγότερο στοχαστικά στο μέλλον. Και το μέλλον έχει έρθει. Το μέλλον, οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται ήδη στα αμάξια και ήδη τροφοδοτούν τεράστιες καταναλώσεις στην Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει ένα ειδικό πρόβλημα λόγω της αχανούς έκτασής της και χρησιμοποιούνται ήδη η τεχνολογία αυτή και αναπτύσσεται. Άρα μπορεί σήμερα να μην σας ικανοποιεί, αύριο όμως και πάρα πολύ γρήγορα θα γίνει πολύ λιγότερο στοχαστική αυτή η τεχνολογία. Και τα φωτοβολταϊκά στοχαστικά είναι. Αν έχει ήλιο και κάποια στιγμή σβήσει, μέχρι ένα σύννεφο είναι στοχαστικό, δεν ξέρεις πότε θα. Αλλά σίγουρα είναι ένα πιο καθαρό τρόπο από τον τρόπο που ξέραμε μέχρι σήμερα εδώ στην Ελλάδα, που ήταν τα λιγνητικά. Τα λιγνητικά μας βοήθησαν επί 50 χρόνια να αναπτυχθούμε. Ήρθε η ώρα τώρα να περάσουμε σε λίγο πιο καθαρές. Σε πολλή πλευρά, σε περισσότερους δρόμους, σε περισσότερες κατευθύνσεις. Και τα υδρολιστρικά, όλα τα βοηθούν. Τα ανταποδοτικά δεν μπορώ να σας μιλήσω, δεν γνωρίζω. Θα έπρεπε να ήταν οι δύο
οι συνάδελφοι θα έπρεπε να ήταν εδώ, κατά εκείνη, θα σας μιλάει για τα ανταποδοτικά και ό,τι, και ό,τι έχει υπάρξει στο παρελθόν σε σχέσεις με το Δήμο, τι επαφές έχουν γίνει, εκείνη το ήξερε. Φυσικά τα ανταποδοτικά δεν είναι μόνο τα ανταποδοτικά που δίνονται κατά τον νόμο, είναι σχεδόν σύνηθες. Πέρα από αυτό το τυπικό που λέει ο νόμος, έρχονται σε συμφωνία η εταιρεία με το Δήμο και χρηματοδοτούν ανάγκες του Δήμου. Είτε αυτές, σε κάθε περίπτωση. Ο υδροφόρος και δεν τους επηρεάζεται, γιατί είναι μεγάλες συμβάσεις που θα γίνουν από μελετητής. Δεν θα γίνεται, τα νερά δεν θα πηγαίνουν τα ακουστική και κάποιες πηγαίνουν μπορεί να στερέψουν. Γιατί είναι μεγάλες οι συμβάσεις. Στην κορυφή του βουνού δεν ξεκινάει το νερό. Το νερό καταλήγει κάτω, πηγαίνει κάτω. Είναι πάρα πολύ μικρή η έκταση. Λοιπόν, τις βάσεις. Δεν τσιμεντώνεται, είναι τα θερμαίνια της κανονικής. Ναι, βεβαίως, έχω κι άλλα. Αναφέρατε για τη γραμμή υψηλής τάσης που έχει κατασκευαστεί. Αυτή η γραμμή υψηλής τάσης την πληρώνουν όλοι οι επενδυτές που έχουν ήδη φτιάξει ή που θα φτιάξουν και θα συνδεθούν σε αυτή τη γραμμή. Την πληρώνουν. Βεβαίως, μιλάμε, να σας εξηγήσω, απλά να διευκρίνησω για όλους. Μιλάμε για τη γραμμή, την υπόγεια γραμμή Πολυπόταμος Νέα Μάκρη και από Νέα Μάκρη Πολυπόταμος Ευβοίας και από τον Πολυπόταμο Ευβοίας η εναέρια γραμμή μέχρι το λιβάδι Ευβοίας που είναι η άκρη της Ευβοίας. Γιατί είναι εναέρια? Το αποφάσισε ο ΑΔΜΙΕ, δεν είμαστε εμείς οι κατασκευαστές. Και όλο αυτό το πληρώνουν οι εταιρείες. Δεν πληρώνει τίποτε ο καταναλωτής. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ήδη εγχωρηθεί στον ΑΔΜΙΕ, δηλαδή στο κράτος, και η Άνδρος θα λειτουργήσει, θα ηλεκτροδοτηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω αυτής της γραμμής και μέσω χρημάτων που έχουν δώσει οι εταιρείες. Τι συμβαίνει. Ο υποσταθμός ο οποίος θα πάει η γραμμή που θα ηλεκτροδοτεί Άνδρο, Πίνο και προς τα κάτω, βγαίνει σε υποσταθμό υψηλής τεχνολογίας που έχει φτιάξει η εταιρεία μου. Όχι η συγκεκριμένη ψυχατρική, μια άλλη. Και η οποία θα εκχωρηθεί όλος ο υποσταθμός στο κράτος. Δηλαδή υπάρχουν ανταποδοτικά, ανταποδοτικό είναι και αυτό. Εξασφαλίζει μια καλύτερη ηλεκτρική ποιότητα. Δηλαδή δεν ξέρω τι προβλήματα είχατε εδώ πέρα. Εξασφαλίζει και το να γίνουμε δάσκους να μεγεντρώνουν επίσης και για αυτό. Ωραία. Αναφέρατε ότι υπάρχουν 200 μεγαβάτευμα για κατάσταση. Ή ότι κάποιος κύριος πρόβλημα ότι είσαι μπαταρία. Από όσο ξέρω, ανεμογεννήσεις υπάρχουν μόνο στη Βόρεια Άνδρο, έτσι δεν είναι. Μιλάω για τα έργα που όπως το δικό σας έχουν έγκριση συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, έχουν δηλαδή πάρει το τελικό στάδιο, μόνο το κάνει διακατάσταση λύπη. Να πάρουν είναι τυπικό, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι τυπικό, εσείς το λέτε. Όχι, έτσι. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που υπογράφουν τα υπουργεία, δεν υπάρχει. Και, εντάξει, σας είπα και την εξήγηση. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω ότι δεν σας ικανοποιεί σαν νησί και πολλές άλλες περιοχές η νομοθεσία που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει χωροταξικό πλαίσιο για τις άδειες. Υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Natura. Αυτό το έργο σας είπα ότι έχει γεννηθεί από το 2001. Δεν υπήρχε, δεν ήταν σε Natura. Στην ίδια θέση είναι. Αναμένει να φτιαχτεί αυτή η γραμμή. Αυτή η γραμμή έκανε από το 1. Τυπικά παραδόθηκε το 15. Και ακόμα είμαστε εδώ και συζητάμε, θα γίνει το έργο. Βρέθηκε μέσα σε Natura. Μιλήσατε ένα επιχείρημα που είχε πει κάποιος δήμαρχος ότι ο αρχαιολογικός χώρος βρέθηκε μετά τη χωματερή. Δηλαδή, γιατί το λέτε, γιατί η Natura είναι θεσμοθετείται. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι όταν βρήκαμε κάτι ότι είχε ενδιαφέρον και να άξιζε θεσμικά να προστατευτεί ότι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον προείσταται επειδή προηγήθηκε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Σας είπα απλώς, σας εξηγώ και εξηγώ σε όλους ότι το θέμα Natura προέκυψε.
Τέσσερα πάτησε, μην. Το ίδιο λέει, το αγαπητό. Πολύ γρήγορα, σε ένα δευτερόλεπτο. Προς τον αγαπητό Νίκο και εδώ τους κυρίους. Πιστεύετε ότι θα αναβαθμιστεί ή θα υποβαθμιστεί η περιοχή? Θεωρώ καταρχήν ότι έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το καλέσουμε συζητήσεις σε επόμενα συμβούλια. Όμως θα περιοριστώ στο θέμα για το οποίο έχουμε κληθεί να αποφαθούμε σήμερα και είναι ένα συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο. Και ήθελα να πω ότι εγώ, εμείς, βασικά, λαμβάνοντας υπόψη μας την ομόφωνη απόφαση του 2012, στην οποία, από ό,τι γνωρίζω, προκρίθηκε το κριτήριο της οπτικής όπλησης, γι' αυτό και στην τοποθέτησή μου την προηγούμενη ήθελα να αναδείξω και τα απέναντι χωριά που έχουν οπτική θέαση με το συγκεκριμένο πάρκο. Και λαμβάνοντας προφανώς υπόψη και την συζήτηση που διεξήχθη και την απόφαση της τοπικής κοινότητας του Κορφίου, η άποψή μας θα είναι αρνητική γνωμοδότηση επί του συγκεκριμένου έργου και όχι γενικά για το θέμα της αιωλικής ενέργειας που θεωρώ και πάλι ότι πρέπει να το συζητήσουμε συνεχιστικά σε επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη ο Δήμος μας έχει επιλαγεί σε δικαστική διαμάχη με μια εταιρεία η οποία θα πρόκειται να στήσει στο νησί 4, θυμάμαι, 5 αιωλικά πάρκα. Και η ιδρύα του κυρίου του Μπελούζου. Και ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την Πάρο, την Τίνο και την Άξο, γιατί πρόκειται να βγουν και εκεί ο Λιγαβάρκα, είναι σε μια δικαστική διαμάχη με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι λόγοι που είναι σε δικαστική διαμάχη είναι κάτι από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Για να μην μακρηγορήσω, γιατί φαντάζομαι ότι όλα εδώ έχουν υποθεί, θα ήθελα να πω το εξής, ότι και το 12, αλλά και άλλες φορές, η αιτία που είχαμε δώσει αρνητική νομοθέτηση είναι ότι δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη μελέτη όσον αφορά τη χωροταξικότητα των αιωλικών πάρκων και όσον αφορά τη γενικότερη χωροταξικότητα. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Μαβής, αλλά και κάποιοι άλλοι από εδώ, δεν θυμάμαι τώρα, είχαν πει ότι πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη στην οποία πρωταρχικό ρόλο θα έχει η τοπική κοινωνία και εμείς ο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βάλουμε εμείς τις βάσεις για το πού θα μπουν, αν μπουν κάποια αιωλικά πάρκα και με ποια δυναμικότητα θα μπουν αυτά και με ποια κριτήρια δυναμικότητα θα μπουν αυτά και σε ποιο ύψος θα μπουν αυτά. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να μας επιβάλλουν σε κάθε γωνιά του νησιού ανεξέλεγκτα από ένα αιωλικό πάρκο, αν κάνουμε σήμερα ή αύριο την αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη η οποία, το ξαναείπα και πριν, θα αφορά τη χωροταξικότητα και τη δυναμικότητα των αιωλικών αυτών πάρκων και στη συνέχεια εδώ είμαστε για να συζητήσουμε το όποιο τέτοιο θέμα. Συνεπώς λοιπόν και εμείς σαν παράταξη είμαστε ομόφωνα η παράταξή μας αρνητικά τίθεται στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα να ζητήσω συγγνώμη γιατί το κάναμε ως έκπαιδο σε σχέση με την ονομοποίηση του Προεδρείου. Τα οποία ήρθαν παρόλο μας είπε σήμερα από το σημείο. Και δεν είναι κανόμενο πλέον. Κατά δεύτερον να πω ότι... Κατά δεύτερον να πω ότι συμβολικά χαίρομαι που η θητεία μας ξεκινάει με αυτό το θέμα, το οποίο όλοι φροντίσαμε προεκλογικά να κρυφτούμε. Γιατί υπάρχει μια κοινωνία που είναι μπερδεμένη. Θα χρησιμοποιήσω και θα εμπλουτίσω μια φράση του Αλέξανδρου του Μαβή ότι αν τους χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό αιωλικό δυναμικό αλλά από ένα χαμηλό κοινωνικό, θα συγκλίνω και πολιτικό δυναμικό. Προφανώς, με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 12 αρνητική και με δύο των τοπικών αρνητική είναι εύκολο να πούμε τώρα ότι θα πούμε ότι θα είμαστε αρνητικοί και θα είμαστε, ok. Η επιλογή μου όμως να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κάτι που, αγαπητέ Θεοδόση,
Αυτό που εισηγήθηκε σήμερα και είπες μπορεί να σου απιστευτώ στο 2012 όταν πολεμήθηκε μια προσπάθεια σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το δάφνο που είχε μια προσπάθεια για τη χωροταξία στο νησί γενικότερα και τον ΑΠΕ. 5 χρόνια δήμαρχος δεν έγινε κάτι. Και αυτό το λέω γιατί ωραία όταν έρθει το πρόβλημα να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και να λέμε τι θα γίνει, αλλά όταν διηγούμε με την ευθύνη να προβλέπουμε και να προσπαθούμε να προβλέψουμε τον κίνδυνο πριν έρθει αυτός. Εγώ προσωπικά ως υποψήφιος δήμαρχος δεν άνοιξα το θέμα όχι μόνο για εκλογικούς, αλλά πραγματικά ήθελα να είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Ό,τι είπα προεκλογικά είμαι απόλυτα σίγουρος. Θέλω αυτό το συμβούλιο να αποτελέσει την αφορμή για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Θέλω να σας ανακοινώσω σήμερα ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συγκροτήσω μια επιτροπή με τα μελή, όπου θα κοιτάξουμε να μαζέψουμε ό,τι σκόπια γίνει σε αυτόν τον τόπο για το χωροταξικό τον ΑΠΕ. Θέλω να συνομολογήσετε ότι όλα αυτά, ό,τι βλέπετε, γίνονται για μας χωρίς εμάς, που εν τέλει μας βολεύει, γιατί αν σήμερα είχαμε αποφασιστικό χαρακτήρα και όχι νομοδοτικό και λέγαμε ξέρεις Γιώργο με αυτούς την επένδυση, αυτά τα έσοδα του Δήμου θα τα ανέβουν. Ή αναλαμβάνουν την ευθύνη να βλέπουμε αυτό το πυλώνα και αυτό θα ήταν δύσκολο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά δηλώνω ότι είμαι υπέρ των ΑΠΕ, όποια γνώση και να είναι αυτή. Είμαι κατά της ανεξέλεκτης τοποθέτησης ανεμογεννητριών, αλλά αυτό όταν θα βγούμε από εδώ θα έχουμε κάνει μια θεωρητική προσέγγιση όπως η απόφαση του 2012. Ξέρεις πολύ καλά κύριε Σουσούδη ότι ο Σέμπακος και στους περιφέρεια είχαμε κάνει κάποιες δράσεις. Η παγίδα που έχουμε πέσει όλοι είναι ότι μας τα φέρουν αλακάρ ανά πάρκο και ανά επένδυση. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δούμε σαν νησί και να πάρουμε το βάρος που μας αναλογεί για να αποφασίσουμε τελικά τι θέλουμε, πού το θέλουμε και πόσο το θέλουμε. Και επειδή αυτό έχει υποσχεθεί πολλές φορές, δεσμεύομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσω από την Επιτροπή. Ας είναι άνθρωποι, πρέπει να δουλέψει για να μπορέσουμε να συντονιστούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε να το πιάσουμε. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τα χωροταξικά και μας βγαίνουν τα σιλό στο Γάβριο. Έτσι θα μας βγουν και νομογέντρες στα βουνά. Και θα λέμε τώρα τι έγινε. Αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε πυροσβεστικά, θα κρυβόμαστε πίσω από ωραίες αποφάσεις τοπικών, όχι και αν φαίνεται λίγο ή πολύ, και δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα προσπαθήσω αυτή η Επιτροπή να έχει αντιπροσωπεία ολονών των απόψεων και επιστημονική επάρκεια με στόχο όλο αυτό που είναι δεδομένο και ας κλείνετε τα μάτια, το δεδομένο ότι υπάρχουν προτάσεις για αιωλικά και υποέκριση περιβαλλοντικά ή εγκεκριμένα περιβαλλοντικά που να εκκρεμίνουν οι καταστάσεις πάρα πολλά στο νησί. Εγώ προσωπικά δεν έχω πλήρη γνώση. Θα φροντίσω άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει πλήρη γνώση, όχι όμως με το όχι σε όλα, γιατί το όχι σε όλα είναι το εύκολο. Πού, πόσα, γιατί και αν μπορούμε να αντιδράσουμε. Και η πρόταση δεν θα αφορά μόνο τα αιωλικά, αλλά μια συνολική. Αλλά μια συνολική προσέγγιση πώς αυτός ο τόπος που έχει την ευλογία, γιατί αυτό έχει παρεξηγηθεί, όπως και η προσπάθεια χωροταξίας που γίνει τότε με το πάρκο, έχει 2 ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE, που εγώ προσωπικά πολιτικά προτίμησα να το κρατήσω υπό την πολιτική μου, από το πολιτικό μου έλεγχο, για να οδηγήσουμε σε 4-5 χρόνια αυτό το νησί να είναι ένας πράσινος προορισμός, που να μην φοβάται να βάλει ενεργοκινήτρες εκεί που έχει επιλέξει, αυτές που έχει επιλέξει και αυτές που πραγματικά να προσφέρουν. Να σημειώσω ένα μεγάλο κίνδυνο. Επειδή έβλεπε και τον προηγούμενο Πρωθυπουργό να κάνει ωραία γένεια στη Σύρο, η μεγαλύτερη κατάρα αυτή τη στιγμή της Άνδρου είναι ότι είμαστε διασυνδεδεμένοι. Άρα μην νομίζετε ότι έχουμε πολύ χρόνο να επιλέξουμε τι θέλουμε και το θέλουμε. Ούτε Σύρο όχι, και προφανώς δεν έχει πολιτικό κόστος, δεν πρόκειται να ακουστεί. Το δύσκολο είναι να φτάσουμε στην αντιπρόταση. Άρα
Επαναλαμβάνω ότι αυτή η Επιτροπή θα έχει δύο στόχους: την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πραγματική κατάσταση και τη διοργάνωση μιας συνάντησης με όλους τους επενδυτές που έχουν ενδιαφερθεί για να πάρουν και αυτή το μήνυμα την τοπική κοινωνία, τι ακριβώς θέλει, που το θέλει και αν μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να σώσουμε κάτι. Είπα κάτι στην αρχή και θα αναφερθώ σε προσώπηση της εταιρείας. Παρόλο που επικοινωνήσατε μαζί μου και μου ζητήσατε την αναβολή, να ξέρετε ότι πέρα από τη στιγμή που δεν υπήρχε νομική διαβεβαίωση, για μένα το σημαντικότερο είναι ότι ενώ το συζητάτε το 2001, ιστορικό επαφών στο Δήμο δεν υπάρχει. Δηλαδή, βάλαμε μία πρόσκληση και έρχεται ξαφνικά να μας επισκεφτείτε. Αν θέλετε να συνεργαστούμε, όχι εσείς, οποιοδήποτε, στο σχέδιο που εμείς θα έχουμε εκπονήσει και αν μπορέσουμε να το επιβάλλουμε, σωστά. Γιατί? Πέρα από το να λέμε όχι, είναι και απώλεια εσόδου και δεν είμαστε ένας έργος του Δήματος. Άρα, πρέπει να το δούμε συνολικά και άμεσα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να πω για την μελέτη 2012, αυτή που αναφέρεται ο Μιλιοκόπης. Όχι μελέτη, την απόφαση. Η μελέτη που αναφέρεται από το Πανεπιστήμιο της Λάρισας, την οποία μελέτη αυτή δημιουργούσε στο νησί μια δυναμική ανεμογεννητριών περίπου στα 600 ΜΒ. Τότε όλοι ομόφωνα είχαμε πει ότι το περιφερειακό πάρκο Ιάδρος δεν θα γίνει με τα 600 ΜΒ στο νησί μας. Πρώτον. Δεύτερον. Άκουσα τον Δημήτρη Διολοτσάρη να λέει ότι θα συγκροτήσει επιτροπή. Τον έχω ακούσει να λέει θα κάνει επιτροπή και να ξαναπάμε τα σκουπίδια του 15 στα Λομπέρα. Τον έχω ξανακούσει να λέει ότι θα συγκροτήσει επιτροπή για να φτιάξουμε το χωροταξικό. Δήμαρχε, νομίζω πως έχεις ξεχάσει ότι ο Δήμος μας έχει υποβάλει πρόταση για χωροταξικό. Τον Απρίλιο του 2015. Το περάσαμε και από Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου του 2015. Θα σας θυμίσω ότι στις 13 Μαρτίου του 2013 είχε υποβληθεί ερώτημα προς το Δήμο της Άμβλου τότε να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά την χωροταξία. Δεν είχε απαντηθεί. Το ίδιο ερώτημα είχε υποβληθεί σε εμάς την 1η Απριλίου του 2015 και τότε τρέξαμε, το πώς τρέξαμε, το θυμόμαστε όλοι και η Τεχνική Υπηρεσία αλλά και ο ειδικός σύμβουλος που είναι εδώ, ο κύριος Μαθιός Μασόλας. Τρέξαμε λοιπόν και στις 26 Απριλίου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία τέτοιο λάθος, όμως πήραμε μια παράταση 4 ημερών και περάσαμε μια μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χωροταξία. Αυτή η μελέτη προέβλεπε ότι μπορούσαμε στην πορεία να ενσωματώσουμε και άλλες απόψεις, διότι δεν μπορούσαμε σε ένα μήνα να πούμε τι ακριβώς και πού θα γίνει σε όλο αυτό το νησί. Θυμάμαι τότε, είχατε, αν θυμάστε με δική σας προτροπή, τότε ως έπαρχος, τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε μιλήσει στο επαρχείο και ο λοιπόν δήμαρχος ήταν παρόν και εσείς και πολλοί άλλοι είχαμε μιλήσει προς το επαρχείο για αυτή τη χωροταξία. Μάλιστα, αν θυμάμαι, είχαμε μιλήσει το τέλος Οκτωβρίου, διότι 2 Νοεμβρίου είχατε περιφερειακό αυτό το θέμα. Το οποίο θα μας είχατε ενημερώσει με την επιτροπή που θα κάνατε. Αλλά ο Δήμος, τουλάχιστον επίσημα, δεν έχει πάρει καμία ενημέρωση από τότε. Εμείς λοιπόν έχουμε υποβάλει και την έχουμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα η απόφαση είναι η 76 του 2015. Αν το θυμάμαι καλά και το έχω γράψει καλά, μπορεί να το δει ο κύριος Μίλας. Η 76-15 που λέει που αφορά τη μελέτη χωροταξίας που είχε κάνει ο νησί μας την πρόταση στο μελετητή. Οπότε το μελετητή από το Υπουργείο και μας είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό να απαντήσουμε άμεσα. Και είχαμε πει στο μελετητή οποιαδήποτε ενέργεια κάνει από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στο εξής να μας ενημερώνει για την όποια απόφαση παίρνει το Υπουργείο και ο μελετητής αυτός. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε δράσει πολύ έγκαιρα όσον αφορά την χωροταξία, απλά δεν υπήρξε συνέχεια. Και φυσικά δεν θα αποποιηθούμε τις ευθύνες μας, αλλά εμείς κάναμε την χωροταξία αυτή, ξεκινήσαμε μια πρώτη μελέτη και δεν υπήρξε συνέχεια ή τουλάχιστον αν γνωρίζετε κάτι και δεν το έχετε από την απόφαση που έχετε πάρει τότε, να μας πει. Γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Να πω μόνο ότι αυτό το οποίο τέθηκε σαν θέμα δεν ήταν γενικά η χωροταξία, αυτό που κατάλαβα από το σπάδιο. Είδαμε ότι δεν υπάρχει τώρα, δεν έχει χωροταξικό για το πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, αυτό που συζητάμε σήμερα. Πού θα γίνει αυτό το ελληνικό πάρκο.
Δεν ήταν γενικό θέμα. Τέλος πάντων, ο κ. Δημοξενό, εδώ παρακαλώ και γράφει για να δούμε συμφωνία. Να συμφωνήσω με τον Πρόεδρο ότι μιλάμε για την προδοξία των ΑΠΕ. Να κρατήσουμε μια καταγραφή στα πρακτικά ότι δηλώνεται επίσημα ότι υπάρχει προδοξικό στο νησί. Αυτό κατάλαβα. Υπάρχει πρόταση. Υπάρχει πρόταση. Υπάρχει. Η οποία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά αυτή η πρόταση. Πέντε χρόνια κάτω από την πρόταση. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη συζήτηση, μπορείτε να το κάνετε. Έρχεται τώρα και εμείς το ίδιο. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση αυτή, η οποία μπορεί να προχωρήσει με τις όποιες παρεμβάσεις. Είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είτε από το 15 η πρόταση. Είτε από το 15. Τέσσερα χρόνια τι πρόταση. Από τις 30, γιατί όχι πέντε καταρχά. Αυτή η πρόταση θα παίρναγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από εσάς κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, όσο τέπαθος, και δεν είχαμε καμία ενημέρωση μετά για το Συμβούλιο που θα γινόταν στις 2 Νοεμβρίου. Δεν το κάνουμε αυτό, δεν το κάνουμε αυτό. Εντάξει, δεν έχει. Απλά απάντησα στο ερώτημα ότι δεν έχουμε κάνει καμία προετοιμασία γι' αυτό. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι μιλάτε για το περιφερειακό σχεδιασμό του προταξικού, όπου δεν ολοκληρώθηκε παρόλο που είχα προκαλέσει και είχε γίνει συνάντηση στο Περάκι. Το 29 Νοέμβρη του 2015 και με αφορμή αυτή την πρόσκληση να κάνει τις προτάσεις. Αλλά αυτό για να έχει λιγότερη προτασία. Αυτό που λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή το νησί είναι ανοχήρωτο ως προς τις άπες και στο προτασικό. Το βασικό λοιπόν είναι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να βάλουμε μια τάξη και να πούμε τι προτείνουμε. Το όχι σε όλα και στο αλακά μέσα από τα τοπικά συμβούλια να κρυβόμαστε τις αποφάσεις και να δηλώνουμε σήμερα περίτρανα και ο κύριος Τσαούσης και εσείς ότι εμείς θα καταψηφίσουμε, προφανώς δεν θα καταψηφίσουμε. Αν πούσατε από εμάς. Όχι, ο Ζούς πώς. Αυτό θα καταψηφίσουμε, αυτό σε εμάς συγκεκριμένο. Αυτό είναι το ουσιαστικό μας. Επειδή... Θυμάμαι ότι αυτό το συνοχούσε ιδιαίτερα όταν γινόταν. Επειδή λοιπόν, για να μείνει κάτι από το σημερινό συμβούλιο, δεν είναι το όχι που θα πούμε. Είναι η αναγκαιότητα να πάρουμε θέση στο πρόβλημα γιατί είναι μέσα στο νησί, όχι στην πόρτα, είναι μέσα στο νησί. Σας είπα εγώ αυτή την επιτροπή. Εγώ λοιπόν θα κληθώ στο άμεσο μέλλον, αν πάρω πρωτοβουλίες να αρχίσει μια ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση και εκεί να δούμε ποιος θα τέχει να κάνει πρόταση και ποιος όχι. Αυτό είπα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν δύο προτάσεις για ψηφοφορία. Η μία είναι να οδοντήσουμε θετικά. Παρακαλώ. Και η άλλη να το δημοτήσουμε αρνητικά, αλλά θα πρέπει η απόφαση μας να είναι αυτοπεριορισμένη. Δηλαδή, δεν θα πούμε απλά ότι είπαμε το 12. Η πρόταση λοιπόν για την αρνητική γνωμοδότηση, αν τα μαζέψω όλα, πείτε μου αν έχω ξεχάσει κάτι, είναι η συντάθεση με την απόφαση ακριβώς επιλέξει όπως την έχει, μας έχει γνωριστεί από την κοινότητα Κορθίου, δηλαδή ο περιοδικό πάρκο περιοδικά φαίνεται εξαρτήτως από όλους τους προδοσιακούς σχισμούς, δεν τηρείται η απόσταση, έχει το γιγαντιαίο μέγεθος και δεσπόζου, το ιδιαίτερο γραφικό. Επιλέξει ό,τι λέει η κοινότητα Κορθίου, με την προστίγη που προέκυψε από την κουβέντα, ότι επίσης, το τέλος δηλαδή, επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωμοδοτήσουμε θετικά, καθώς δεν έχει προηγηθεί συνολική μελέτη προταξίας για το πού μπορεί να γίνει ιδιωτικό πάρκο στο νησί μας, και όχι όπου ο καθής αιτείται. Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να μπει και για τον αποπαρατηρισμό της γης. Δηλαδή ότι δεν είναι ακριβές το διοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Καθώς είχα χαρακτηριστεί ως πρωτοβουλευτική και είναι που αποζήτησε. Επίσης γιατί δεν έχει χαρακτηρισμό γης. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό μετά τον αναγκασμό της έκτασης προς το μελλοντικό. Ψηφοφορία. Παρακαλώ. Τι ψηφίζουν αρνητικά, τι νομοθετούν αρνητικά. Μπορείτε να πείτε ακριβώς τον τρόπο που έρχεται, που έχει ευθυματολογηθεί η αρνητική. Όλη η απόφαση που έχουμε μπροστά μας, η ομόφωνη του τοπικού Κορθίου. Και επιπλέον, παρακαλώ κύριε Μήνα, διαβάσετε με την προσθήκη στο τέλος. Με την προσθήκη του δεν έχει προηγηθεί συνολική μελέτη προταξική για το πού και με ποια χαρακτηριστικά να γίνει αιωλικό πάρκο στο νησί. Επίσης, γιατί δεν έχει ξεκαταρριστεί το ιδιωτικό μετά τον κατηγορισμό της έκθεσης ως πρωτοβουλική. Αν με επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτό είναι πάντα στο πληθυντικό, όχι αιωλικό πάρκο, αιωλικά πάρκια. Ναι, εμείς δεν θα γίνει μια μελέτη για ένα μέρος, θα γίνει αιωλικό πάρκο. Αιωλικά πάρκο.
Καλά, πρώτη και θα με την εταιρεία, θα ρωτήσετε. Μα πάμε, πω ωραία. Τι ψηφίζουν υπέρ της αρνητικής ομάδας. Υπέρ της αρνητικής. Άρα λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα. Εγώ έτρεξα πριν και έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα. Βασίζει ομόφωνα, χρωμοδοτεί αρνητικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την γενικά το θέμα μας. Χρωμοδότηση αφορά την αποποίηση ενεργών για το ελληνικό σταθμό παραγωγής της ενέργειας ίσως 15 μέτρα. Τέτοιο στην Ράχη Ξηροκόπη της Δημοτικής Κοινότητας Πορθίου. Άρα η εταιρεία φέρνει από εδώ με ένα μικρό ενδεχόμενο, ότι ενδεχόμενα στο γενικό σχέδιο το μελλοντικό. Στο γενικό σχέδιο του μελλοντικού μπορεί να γίνει μια ανατροπή αυτή τη απόφαση. Αυτό καταλαβαίνω. Η απόφαση μας είναι χρωμοδοτική, δεν έχει καμία αίσθηση. Καμία ανατροπή δεν έχει. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση εκτέλεσης. Δεν υπάρχει ούτε αλήθεια ο χρόνο, ούτε να το πω. Και πρέπει να την κοίτα και μια χάρη. Δεν είναι πρόκειται. Κύριε Τσάμωσο, απλά για την αποφυγή πλαστικού παρακαλημίας, επειδή είδα την προσπάθεια του κυρίου Λοξάνη να ερμηνεύσει τα λεγόμενά μου, θέλω να πω ότι γνωμοδοτώ αρνητικά για το συγκεκριμένο θέμα που κληθήκαμε να αποφασίσουμε. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι αρνητικό απέναντι στι αναπτυκτικέ μορφέ ενέργεια. Χαρακτήρισα όλε τι προτάσει ενδιαφέρουσε και εξαιρετικέ και είπα ότι θεωρώ σημαντικό να προκληθούν με συζητήσει τέτοιου επίπεδου ακόμα και υψηλότερου στον τρόπο. Εντάξει, υποψηφιότητα για την επιτροπή. Αφήνω στο σούπερ να σχολιάσω το σύνταγμα. Πολύ καλά.